Δώστα ρε Μπέση, δώστα. Εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε. Μπαλαντέρ και σήμερα εδώ, Τρίτη, 2 Ιουλίου, εδώ, μέχρι και τις 12. Νίκος Παπαδόπουλος πίσω από το μικρόφωνο, εμείς βοηθοί του είμαστε εδώ. Του κρατάμε παρέα μέχρι τις 12 κάθε μέρα. Κάθε μέρα, εκτός Παρασκευής. Εδώ είμαστε λοιπόν, θα τα συζητήσουμε όλα, θα τα πούμε όλα. Νίκο, τι γίνεται? Χαίρετε. Νίκο, εμφανίστηκες πριν από λίγο και εμφανίστηκες με ένα χαμόγελο στο πρόσωπό σου. Ναι. Ήταν τόση χαρά σου που είσαι στο ραδιόφωνο για εκπομπή, ρε παιδί μου. Φίλε, αυτό που σου είπα έγινε. Τι? Αυτό που σου είπα. Όχι. Τέτοιο χαμόγελο μόνο από τις καταστάσεις και μετά όχι, γίνονται. Όχι. Δηλαδή, να ήταν στη δουλειά. Δηλαδή, γυρνάει στη δουλειά τόσο χαρούμενο για να συνεχίσει τη δουλειά του. Δεν ξέρω, ρε φίλε. Δύσκολο μου φαίνεται. Ήμουν εκτός Θεσσαλονίκης. Πετάχτηκα μια Αθήνα λίγο μια ώρα και ήρθα. Ήμουν εκτός Θεσσαλονίκης. Στην Περαία, τι? Εκτός από Θεσσαλονίκη. Κανένα στον νομό Θεσσαλονίκη. Οκ. Τον έχουμε τον συνάδελφο. Λοιπόν, ξεκινάμε κατευθείαν με Ολλανδία. Ναι. Θα πάμε στον έναν επεσταλμένο στην Ολλανδία. Γιατί έχουμε κι άλλον. Σωστά. Σταύρε, τι γίνεται? Καλά, παιδιά, εσείς? Όλα καλά. Πώς ήταν η πρώτη μέρα του Αμπέλ Φερέιρα? Πολύ κλεισέ ερώτηση. Πάμε παρακάτω. Περίμενε να ρωτήσω δεύτερη κάτι άλλο. Ναι, πήρε, θέλω να είσαι προετοιμασμένος. Βγάζει τον κόκκινο. Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Ναι. Θα τον έπαιρνες μαζί σου το Φερέιρα έτσι όπως τον έκοψες φατσικά, γιατί ξέρω ότι είσαι λίγο φυσιογνωμιστής ως παρθένος. Να πάτε να πιείτε μια μπύρα το βράδυ, ας πούμε. Ναι, εύκολα. Ναι. Εύκολα. Μάλιστα. Ωραίος τύπος, ρε φίλε. Καλάρος. Χορτάτος. Είναι ίδιος μια μίξη Σουάρες Τσίπρα. Απλώς Τσίπρας μαθαίνω, τους έκανε τους όλους όλους κάτω στο Sky, δεν βλέπετε. Ξεκίνησε 8 η ώρα και τελείωσε πριν από λίγο, δηλαδή. Ποιος κάθισε και την είδε όλη, δεν ξέρω. Εντάξει. Ξεκίνησε 8 Ελλάδος και τελείωσε 10 και 10. Okay. Λίγο είδα και εγώ, να σου πω την αλήθεια, δεν έχω πολλή εικόνα για το τι έγινε εκεί. Του Σουάρες το καταλαβαίνω, του Τσίπρα λίγο με προβληματίζει, αλλά πρέπει να τον δω λίγο καλύτερα. Δεν έχω δώσει τόσο μεγάλη βάση. Δεν είναι, γιατί οι Λουσάρες πήγαν να τον πάνε εκεί. Δεν είναι τόσο ωραίος όσο φαίνεται στις φωτογραφίες, παιδιά. Εντάξει, είναι ωραίος άνθρωπος, αλλά δεν είναι όπως τις διαρρεσμένες φωτογραφίες που παίζουν στο διαδίκτυο της Φραουλίτσας, Μαουλίτσας, που τις διαλέγεις στο Instagram και δεν την βλέπεις μπροστά σου, είναι αλλιώς. Ναι. Εντάξει. Ναι. Μα τα λέμε όλα, ωραίος. Εντάξει, είναι, υπάρχουν, είναι... υπάρχουν πολλές φωτογραφίες του Ρεσταύρου που είναι με το κουστούμι από το παιχνίδι και όλα αυτά. Ναι. Δεν το κάνεις για 40. Πιο μικρός μου φαίνεται εμένα από τις φωτογραφίες. Να δηλαδή τον έβαλε και 35. 40 ποδοσφαιριστής, δε. Εγώ μεταξύ ποδοκρατιούνται λίγο. Καλοζωισμένος, σωστά. Ναι. Τον έφυγε το προγράμματο. Έχεις δίκιο. Κοίταξε τώρα, παιδιά. Αν θυμάστε την ταινία στο μυαλό του Τζον Μάλκοβιτς. Ναι. Ακριβώς έτσι πρέπει να είναι το μυαλό του Αμπέλ Φερέιρα αυτή τη στιγμή. Έτσι. Πολλά πράγματα που πρέπει να βάλει σε μια σειρά. Αυτή είναι η αλήθεια. Τώρα το πώς θα το καταφέρει. Αλλά στην πρώτη του μέρα φάνηκε αρκετά χαλαρός από ό,τι καταλαβαίνω για αυτά που έχετε μεταφέρει και μέσα από τον πάγκο σας. Δηλαδή και συνειδητοποιημένος για την κατάσταση. Είναι ο χαρακτήρας του. Mm-hmm. Είναι ο χαρακτήρας του χαλαρός. Δεν είναι δηλαδή ότι... Από ό,τι μας έλεγε και ένας άνθρωπος το πρωί, το 90% της ζωής του είναι πάρα πολύ ήρεμος. Το 10% λίγο έχει κάποια ξεσπάσματα. Το 10% όμως πρέπει να φοβόμαστε. Από αυτούς που είναι 90% ήρεμοι. Ναι. Ουσιαστικά ο άνθρωπος έχει να... Κοίτα, υπάρχει μια ιδιομορφία που πρέπει λίγο να την αναλύσουμε. Δηλαδή, ο ΠΑΟΚ είναι ταμπλούχος με ένα συγκεκριμένο στυλ παιχνιδιού. Ο συγκεκριμένος ΠΑΟΚ όμως απέτυχε στην Ευρώπη. Mm-hmm. Ωραία. Κομβικοί παίκτες στο κομμάτι του ΑΕΤΗ, του πρωταθλήματος και του κυπέλου, του ντάμπλου δηλαδή, εντάξει, είναι οι δύο που δεν έχει στη διάθεσή του. Ωραία. Ναι. Άρα δεν μπορεί να πάει και τόσο πολύ στην πεπατημένη της προηγούμενης σεζόν. Που έτσι και έτσι δεν θα έπρεπε, γιατί αυτή η πεπατημένη απέτυχε στην Ευρώπη. Ναι. Ναι. Και έχει γίνει, όμως... και έχει γίνει και αυτή η αλλαγή του προπονητή πλέον που τον βάζει οριστικά σε άλλη ρότα από τη στιγμή που έγινε αυτή η αλλαγή. Εμείς λέμε εύκολα βέβαια ότι ο ΠΑΟΚ απέτυχε στην Ευρώπη, αλλά μέχρι να αποτύχει είχε αποκλείσει βασικά και Σπάρτακ Μόσχας. Ναι. Και είχε, δεν είχε χάσει τη Λισαβόνα. Ναι. Άλλο άμα είχε μια κατηφόρα και λίγο ακραία. Ναι, και επίσης από ένα σημείο και μετά στην περσινή σεζόν καταλάβαμε ότι η εγχώρια επιτυχία
Τέλος πάντων, είχε δοθεί εκεί πολύ μεγαλύτερη βάση από ό,τι στην Ευρώπη. Ναι, για πολλούς και διάφορους λόγους. Εδώ λοιπόν, για να καταλήξουμε σε ένα συμπέρασμα. Γιατί φίλε, λες εσύ τώρα για τον Παπέλ Φερέιρα. Mm-hmm. Εσύ είναι Μοσχοβίτη ή Κόλκα ή Παπαδόπουλο, τι θα έκανες στη θέση του? Είναι πάρα πολύ δύσκολο το... Πάρα πολύ δύσκολη η απάντηση, παιδιά. Είναι δύσκολο και εγώ σου μετέφερα και χθες αυτό που πιστεύω, ότι ο προπονητής προσαρμόζει την ομάδα με όποιο ρόστερ και αν είναι στα δικά του θέλω, και πολύ σπάνια ο προπονητής προσαρμόζεται στο ρόστερ της ομάδας. Έτσι νομίζω εγώ. Και νομίζω ότι και ο Φερέιρα μας επιβεβαιώνει. Ή τέλος πάντων αυτό έχει στο μυαλό του. Τώρα έκανε ασκήσεις με 4-4-2. Mm-hmm. Ωραία. 4-4-2 όμως που έπαιζε στην Μπράγκα ο Φερέιρα, είχε δύο striker. Ναι. Εδώ πάω και συνολικά 1,5 striker. Mm-hmm. Άρα η πρώτη προσαρμογή του Φερέιρα στα δεδομένα του ΠΑΟΚ είναι ότι θα βαφτίσει. Ο Πέρκας είναι σε 20 striker. Ο Στοχ, mm-hmm, τα μισά παιχνίδια της Σλάβια παίζει, τα έπαιξε σε 20 striker. Mm-hmm. Άρα δεν θα πάει με δύο κλασικούς striker στον ΠΑΟΚ, θα πάει με Στοχ ή Ακπομ ή Πέρκα Ακπομ. Mm-hmm. Εντάξει. Άρα λοιπόν πάρε την πρώτη προσαρμογή. Mm-hmm. Είτε είχες Φερέιρα όμως, είτε είχες Λουτσέσκου, το δεδομένο πρόβλημα είναι στα χαφ. Ναι. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, το πιο λειτουργικό δίδυμο για τον ΠΑΟΚ είναι το Καντορί Μίσιτς. Ναι. Δεν το λες και σούπερ. Ναι, δεν το λες πολύ αθλητικό, δεν το λες δίδυμο το οποίο, αν ήταν όλα κομπλέ στο κέντρο, θα έπαιζε αυτό, δεν είναι. Η τρίτη επιλογή είναι ο Κάτσε που είναι για να φύγει. Mm-hmm. Εντάξει. Ο Αγγούστο Ντούγκλας, κάναμε τώρα μια ανάλυση στο Repress, μπορείτε να την δείτε. Πρέπει να δούμε το κατά πόσο, πώς λένε οι βασιλετικοί, adapt. Adjustment. Adjustment. Έτσι το λένε. Ναι. Εδώ. Ναι, μπράβο. Η προσαρμογή. Για αυτήν την τορμά να μιλάνε ελληνικά, αν είναι δυνατόν. Δηλαδή, μιλάμε για μπάσκετ, μιλάμε ελληνικά, αν είναι δυνατόν. Πρέπει να προσαρμοστεί. Αύριο είναι ένα φιλικό με την Αλκμαρ, η οποία είναι από τις top ομάδες της Ολλανδίας. Δύσκολο το φιλικό αύριο. Δύσκολο. Πολύ. Ναι, αλλά εγώ προτιμώ να είναι τέτοιο. Ναι, οκ. Απλά δεν θα μας κάνει καθόλου εντύπωση αν τέλος πάντων έρθει μια ήττα ή τέλος πάντων μια εικόνα τέτοια που να φέρει και καλά προβληματισμό. Αλλά θα είναι πρώτο φιλικό με όλες αυτές τις συνθήκες που συζητάμε. Εγώ θέλω να φέρει προβληματισμό. Mm-hmm. Όσο πιο προβληματισμό φέρει, τόσο πιο γρήγορα θα παρθούν οι αποφάσεις. Ναι. Εγώ νομίζω λοιπόν ότι ο Φερέιρα θα δει λίγο την ομάδα, 1-2 φιλικά, και ο ΠΑΟΚ θα προχωρήσει σε κάποιες συνέργειες. Αν δεν πάει του Σέρτζιο Ολιβέιρα, που εγώ δεν είμαι αισιόδοξος. Θέλω να είμαι ειλικρινής. Δεν είσαι αισιόδοξος γιατί είναι πολύ δύσκολη περίπτωση ή γιατί είναι περίπτωση που θα τραβήξει αν είναι να προχωρήσει? Θεωρώ, ρε φίλε, ότι είναι δύσκολη περίπτωση. Δηλαδή δεν είναι εύκολο να πάρεις παίχτη την Πόρτο με τα δεδομένα που θες εσύ. Ναι. Η Πόρτο που λέει όπως θέλει αυτή. Mm-hmm. Αν έχει κοστολογήσει 12 εκατομμύρια τον Ολιβέιρα, δεν θα τον πάρεις κάτω από 7. 7 δεν μπορεί να δώσεις. Ναι. Ναι. Και μεταξύ μας δεν αξίζει να δώσεις κιόλας 7. Δεν είναι παίχτη 7 εκατομμύρια. Άλλη κουβέντα αυτή, οκ. Για τον Ολιβέιρα θα έφτανα μέχρι 3. Μέχρι 3 θα φτάνω. Παραπάνω δεν. Ναι. Αυτή είναι η αλήθεια. 3 και 1-200 το συμβόλαιό του δεν είναι λίγα τα λεφτά πάλι. Αλλά αυτά είναι. Mm-hmm. Τέλος πάντων, νομίζω ότι αν ο ΠΑΟΚ βγάλει γρήγορα συμπεράσματα, θα πάει να πάρει ένα χαφ γρήγορα για να ετοιμάσει την ομάδα για τα παιχνίδια του Champions League. Πολλά θα εξαρτηθούν και η κλήρωση μετράει και το ένα και το άλλο, αλλά αυτή τη στιγμή μιλάμε έτσι όπως είδα εγώ τις πρώτες ασκήσεις τακτικής. Ο ΠΑΟΚ ετοιμάζεται για τα παιχνίδια του Champions League. Δεν νομίζω ότι θα χρειαστεί ποτέ στην Ελλάδα να δούμε μια πίεση στα 2-3 έξω από την περιοχή κτλ. Κτλ. Γιατί οι ομάδες εκεί πέρα δεν παίζουν. Mm-hmm. Αυτό ξεδευτεριά είναι. Εντάξει. Δηλαδή δύσκολα θα πας να πιέσεις τη Λαμία ψηλά και αυτή να παίξει για να βγει σωστά και να... θα πετάξει την μπάλα. Ωραία. Άρα λοιπόν αυτό που είδα εγώ σήμερα με την πίεση ψηλά, τον συγχρονισμό της ομάδας στο μισό του αντιπάλου κτλ. Κτλ. Είναι μια προσαρμογή στις ανάγκες που θα δημιουργηθούν στα παιχνίδια της Champions League. Όχι στα παιχνίδια της ελληνικής επικράτειας.
Νωρίς είναι βέβαια να βγάζουμε συμπεράσματα, αλλά εγώ αυτό καταλαβαίνω και νομίζω ότι έχουμε μπει σε μια φάση προετοιμασίας για εκείνα τα παιχνίδια. Όχι για τα παιχνίδια τα οποία θα ακολουθήσουν μετά στο ελληνικό πρωτάθλημα, η κλήρωση του οποίου έγινε σήμερα. Ωραίο πρόγραμμα. Δεν θα κάνουμε τη κλασική... δεν θα πούμε την κλασική ατάκα, θα παίξουν όλοι με όλους. Το πρόγραμμα είναι όντως, φαίνεται καλό για τον ΠΑΟΚ, έτσι όπως ξεκινάει τέλος πάντων και όπως είναι ο πρώτος γύρος, ας πούμε, γιατί μετά... Εντάξει, κοίτα, τα play-off θα κρίνουν τα πάντα. Αλλά η ουσία είναι ότι πρώτα απ' όλα τα γεννά... Σταύρο, δεν είναι play-off αυτά, ρε φίλε. Θέλω λίγο, όπως είπες πριν το adjustment, play-off δεν είναι επιμήκυση του πρωταθλήματος. Δηλαδή, δεν είναι ότι παίρνουν, ξέρω εγώ, έχουν... Είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. Είναι ελληνική πατέντα. Πλέον αυτά τα προηγούμενα που παίζαμε. Εκείνα ναι, ήταν χωρίς τον πρώτο. Αυτό τώρα είναι κάτι εντελώς ελληνικό. Οκ. Πλέον αυτά είναι από συνήθεια. Εντάξει. Νομίζω ότι αυτή η επιμήκυνση του πρωταθλήματος λοιπόν θα κρίνει τα πάντα. Επί της ουσίας ο ΠΑΟΚ όταν θα καίγεται για τους ομίλους θα έχει ένα πρόγραμμα ψηλοβατό. Και το σημαντικό είναι ότι εγώ δεν θα φύγω από την πόλη την ώρα που θα γεννάω. Οι δύο πρώτες αγωνιστικές είναι στην Τούμπα, μετά είναι η Εθνική. Εντάξει. Μέχρι να παίξουμε με τον Ατρόμητο θα έχω γεννήσει. Άρα δεν χάνω παιχνίδι. Εντάξει, μην γεννήσει η Ρεβία όταν παίζει με το παιχνίδι, περίμενε δύο ώρες. Τι σου λέμε. Σου άρεσε τη δημοσιογραφία. Ναι. Ναι. Εντάξει. Τέλος πάντων. Περιμένουμε εξελίξεις αύριο και με την ΕΡΤ. Mm-hmm. Νομίζω ότι αύριο θα υπογραφεί η συμφωνία. Κάνει κάποιες κινήσεις η Νόβα για να καθυστερήσει λίγο τη διαδικασία γιατί θέλει τον ΠΑΟΚ. Mm-hmm. Έχει το δικαίωμα να απαντήσει, να κάνει ρελάνς στην πρόταση της ΕΡΤ, αλλά νομίζω ότι πρακτικά δεν μπορεί γιατί έχει το πλαφόν πάνω της. Από τις τράπεζες δεν μπορεί να ακολουθήσει την πρόταση της ΣΕΡΤ. Πιθανότατα θα ήταν πιο εύκολο για την ΕΡΤ να υπογράψει τη σύμβαση γιατί αν έφευγε ο Παναθηναϊκός δεν φεύγει τελικά ο Παναθηναϊκός από την ΕΡΤ. Αυτή είναι μια κατάσταση. Προφανώς δεν φεύγει ο Παναθηναϊκός γιατί δεν ισχύει η πρόταση της Νόβα. Γιατί η Νόβα κάνει ένα παιχνίδι τώρα για να κρατήσει τον ΠΑΟΚ που στον προτιμά από τον Παναθηναϊκό. Γενικά πάντως αν όλα κυλήσουν ομαλά έχει εγκριθεί η πρόταση από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΡΤ, θα πάει στην Κοινωνική Συνέλευση. Νομίζω αύριο θα υπογραφεί και όλα σε όλη διαδικασία. Ναι. Για τα επόμενα τρία χρόνια ο ΠΑΟΚ πιθανότατα εκτός συγκλονιστικού απρόπτου θα είναι στην ΕΡΤ. Έχει κάνει απίστευτα καραγκιοζητήκια ο Ολυμπιακός με αυτή την ιστορία. Απίστευτα καραγκιοζητήκια. Ναι. Πρωτοφανή, ακόμα καταφέρω. Και για Ολυμπιακό. Ναι. Πρώτα απ' όλα να ξεκαθαρίσουμε κάτι για να βάλουμε σε μια σειρά το τι συνέβη στα τηλεοπτικά. Ο ΠΑΟΚ είχε τελειώνει το συμβόλαιο του φέτος και πέρσι που ήταν να ανανεώσει με την Νόβα είδε την ΕΡΤ να μπαίνει στο παιχνίδι. Άρα θα ήταν ηλίθιος να ανανέωνε με την Νόβα χωρίς να δει τις προθέσεις της ΕΡΤ. Δεν άνοιξε ο ΠΑΟΚ την αγορά της ΕΡΤ. Η ανάγκη που είχε η αγορά, η ανάγκη που είχε η Super League για έναν δεύτερο παίκτη αφού η Νόβα άφησε την κεντρική διαχείριση. Ωραία. Δημιούργησε τις συνθήκες έτσι ώστε ο ΠΑΟΚ να δει διαφορετικά το τοπίο των τηλεοπτικών. Mm-hmm. Οι 7 ομάδες ευνοήθηκαν με πάρα πολύ καλά συμβόλαια. Δηλαδή το 2,4 του Άρη σήμερα μπορεί να είναι normal. Δύο καθαρά. Με τον Άρη να παίζει στην Ευρώπη. Ας τα καθαρά ρε που γίνεις και λογιστής. 2,4 είναι. Έχει μαθητεύσει. Εντάξει. Ναι. Έχεις δίπλα τον άλλο να συγχυκάσει τα μούτρα του. Ωραία. Τα 2,4 του Άρη σήμερα που μιλάμε είναι normal. Μπορεί να αξίζει και παραπάνω, λέω εγώ. Ωραία. Αλλά όταν υπέγραψε το 2,4 ήταν προερχόταν μια ομάδα από τη Football League. Εντάξει. Ο Παναθηναϊκός πήρε 5 με τον Μαυρομάτη Στόπερ, ωραία, και τον Στάικο. Εντάξει. Ναι. Άρα λοιπόν η ΕΡΤ έριξε λεφτά όχι τόσο value for money στην αγορά. Ο ΠΑΟΚ θα τον ειδηθείς να μην περιμένει μια πρόταση από αυτήν. Όταν λοιπόν ο ΠΑΟΚ έχει και την ανοιχτή πρόταση της Νόβα και την ΕΡΤ stand-by, δεν γίνεται να μην εκμεταλλευτείτε το γεγονός ότι την ώρα που πήρε το double, εντάξει, είναι ελεύθερος, να διαπραγματευτεί
Και έχουμε αυτά τα συχάματα, τα συχάματα πραγματικά τώρα, να στέλνουν εξώδικα, ενώ έχουν πάρει λεφτά από το ελληνικό δημόσιο, δεν μιλάμε τώρα για τους μεγαλομετόχους τους, που συνεταιρίζονται με το ελληνικό δημόσιο παραδοσιακά. Εντάξει, δεν μιλάω για τον Κόκαλη τώρα, τι έχει κάνει. Με το ορθόδοξο Πασόκ, Νίκο μου. Ναι, όχι αυτό, ναι. Το καλό, όχι αυτό το καλό τώρα, που κατεβα, το, ναι, αυτής της εποχής. Ναι. Ναι. Και στέλνει εξώδικα κατά της πρότασης της ΕΡΤ, δημιουργεί κλίμα, κάνει επιθέσεις. Ναι, παιδιά, εμείς μπήκαμε ποτέ σε μια καμιά συμφωνία κανενός να ενοχλήσουμε κανέναν. Μπήκαμε εμείς πέρσι να πούμε γιατί ο Άρης και ο Παναθηναϊκός πήραν αυτά τα λεφτά. Ναι, επίσης ο Ολυμπιακός το να στείλει εξώδικο, δηλαδή με ποια αφορμή μπορεί να στέλνει εξώδικο και τέλος πάντων να κυνηγάει τόσο πολύ την υπόθεση αυτή. Ότι τυπικά μιλάω, έτσι. Ότι, ότι θεωρεί ότι είναι προεκλογικό τρίκ. Ναι, παιδιά, δεν ήταν προγραμματισμένες εκλογές για τώρα. Εκτάκτως γίνονται. Τι να κάνουμε δηλαδή που τελείωσε το συμβόλαιό μας τώρα και μπορούμε να διαπραγματευτούμε τώρα, δηλαδή. Ναι. Εμείς πιστεύουμε που θα γίνουν εκλογές. Η διαδικασία συζητήσεων με την ΕΤ γίνεται εδώ και μήνες. Ναι. Θα το χρεωθούμε και αυτό δηλαδή σαν μια προεκλογική, ένα προεκλογικό τρίκ του Τσίπρα. Ο Τσίπρας έχει χάσει τις εκλογές. Το ξέρει και το ξέρουμε όλοι. Δηλαδή τι θα υπογράψει ο ΠΑΟΚ στην ΕΤ και θα αλλάξει το momentum στην εκλογική διαδικασία. Αφού ξέρουμε ότι ο Έλληνας... Θα ανατραπεί το πολιτικό σκηνικό. Ναι. Και έχω αυτούς τους ηλίθιους εκεί στον Πειραιά να προκαλούν συνεχώς. Πραγματικά δηλαδή, να σου πω κάτι, αν ήμουν ο Ιβάν θα έφτιαχνα ένα επιτελείο να κυνηγάει ό,τι συμφωνία κάνουν. Με ποιον μιλάνε, με αυτόν, ορμάται. Γιατί να μιλάει όλο εγώ με αυτόν, γιατί το ένα, γιατί το άλλο, γιατί το παράλληλο. Ο Ολυμπιακός ο οποίος δεν είναι απλά ότι ήταν στην ΕΡΤ πόσα χρόνια και έπαιρνε πόσα λεφτά, πάνω από τους κανόνες της αγοράς, εντάξει. Είναι ότι ήταν και οι συνάδελφοι εκεί πέρα, είχαν τύφλωση. Ναι, και ναι, δηλαδή, στην πορεία μετά βρήκανε κάποιοι και την επόμενη στέγη, ναι, στην καριέρα τους από την ΕΡΤ. Για τον Βέρντε Νικολές, ναι, ναι. Ναι, ναι. Βρήκαν την επόμενη στέγη τους, ναι. Τη θυμόσια σχέση του Ολυμπιακού μας. Ναι, βέβαια. Ωραία. Ναι. Φτάνει λοιπόν το παραμυθάκι. Καλά Νίκο μου και εσύ θα, ο άλλος ο Νίκος. Έλα. Άμα δεν είσαι στην ΕΡΤ θα ξεσαλώσει και εσείς, αλλά τώρα είσαι του Μπεκί. Εντάξει, γιατί όλος τυχαίως έχετε μια συμφωνία σε όλα τα επίπεδα με αυτούς τελευταία. Εμένα δεν με ενδιαφέρει. Μέχρι οξάδε... Ποιο, μέχρι, ναι, ποιο, μέχρι ποιο. Mm. Εμένα δεν με ενδιαφέρει τι κάνουν, ναι, με ενδιαφέρει τι κάνω εγώ. Εσύ προσωπικά, ναι. Ναι. Εσύ προσωπικά, εδώ εμφανίστηκε ο πρόεδρος, ο ξάδερφος. Όχι ο κανονικός. Αυτόν ο ξάδερφος είναι ο κανονικός, γιατί με έχετε μπερδέψει κιόλας. Αυτόν έχουμε βάλει μπροστά. Ποιον έχετε επίσημα? Τον ξάδερφό του. Ο ξάδερφος. Ναι. Εμφανίστηκε ο ξάδερφος και στην Κουσού που ήμουν, ενώ, ναι, δεν υπήρχε Άρης. Ναι, ναι. Και ξαφνικά είπε όχι στον οικονομικό απολογισμό. Πού πείραξε τον Άρη ο οικονομικός απολογισμός της ΕΠΟ? Θα είχε τους λόγους του, Σταύρο μου. Ξεκάθαρα είχε τους λόγους του. Νίκο μου, ποιοι είναι οι λόγοι του, δεν ξέρουμε. Εντάξει. Τέλος πάντων, επί της ουσίας λοιπόν, πάλι καλά που είστε στην ΕΡΤ. Να είστε καλά. Και να πάρετε περισσότερα. Μια εστία ζαλίσματος λιγότερη. Αξίζουμε σίγουρα περισσότερα και η ΕΡΤ θα πρέπει του χρόνου που λύγει το συμβόλαιο να δώσει περισσότερα. Αλλιώς, εντάξει. Θα ψαχτεί ο Άρης για αλλού. Ναι. Αυτό το οποίο πουλάει πολύ αυτή τη στιγμή, νομίζω ότι μπορούσε να πάρει μίνιμουμ 3 εκατομμύρια ευρώ και παραπάνω ενδεχομένως. Η Νόβα που θα είναι πιεσμένη αν χάσει και τον ΠΑΟΚ, πιθανότατα του χρόνου να χρειαστεί, αν δεν μπορεί να πάρει τον ΠΑΟΚ που θα υπογράψει την ΕΤ, να πάρει τον Άρη. Βεβαίως. Είδες τι ωραία είναι οι κανόνες αγοράς, άμα τα πάρει ο ένας θα παίρνει και ο άλλος. Βεβαίως. Είδες. Είδες τι ωραία είναι που πάει να κάνω γήπεδο εγώ και φτιάχνεις μακέτα και τελάλο. Μια χαρά. Ξεκίνησαν τα έργα στην Τούμπα. Δεν ξεκίνησαν, αλλά σήμερα φυσικά ένα σημαντικό κομμάτι. Έχει πολύ σημαντική εξέλιξη, ναι. 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 Ο Νίκος την ξέρει καλύτερα γιατί ήταν εκεί και την έγραψε κιόλας. Ήσουν εκεί, συνάδελφε. Δεν ξέρω αν... Ναι, ρε, μιλούσαμε. Και με αυτό ασχολείσαι. Μεσοκράτη Φάμελο, ήμουν εκεί πέρα μαζί. Αυτό το παιδί εδώ πέρα. Αυτό το παιδί εδώ πέρα. Όχι, εγώ ασχολιόμουν εκείνη την ώρα. Αυτό εννοεί. Σπαθιά θα καταπιεί αυτός ο Νίκος πια. Δηλαδή τον έχετε από εδώ, τον έχετε από εκεί, τον έχετε δεντώσει να πούμε. Είναι πολύ εργαλείο. Στα πόδια μας το μεγαλώσαμε. Εσύ πήγες να πας στο νόμο με τον Βαθύλακο. Ένας μεγαλώνει στα πόδια του ενός, ένας μεγαλώνει στα πόδια του ενός. Ξέρεις το μεταξύ ότι ο άλλος από τον Βαθύλακο που έχει πάει στην Ολλανδία έχει καταφέρει να βρει ένα δωμάτιο στο οποίο δεν χωράει. Εκτός από αυτό δεν έχει και σήμα. Όχι, εντάξει, το σήμα ήταν καλό. Άκου λίγο. Επειδή και το ξενοδοχείο έχω μείνει 10 φορές. Ναι, α, ωραία. Σε αυτό που μένουν. Ωραία.
τα μονόκλινα εκεί, ο Χρήστατος ο μισός είναι έξω από το κρεβάτι. Εκεί πρέπει να κλείσεις single δίκλινο. Πιθανό. Για να είσαι καλά. Μάλιστα. Εγώ δηλαδή πάντα, την πρώτη χρονιά μας κλείσαν εκεί, τα κάναμε άνω κάτω, αλλάξαμε δωμάτια, πληρώσαμε παραπάνω, δεν έμενες εκεί με τίποτα. Δεν έχει και παράθυρο, δε, τίποτα, δεν έχει τίποτα. Κελί κανονικό. Είναι μια κουκέτα, πώς θα το καταλάβεις τώρα, σαν να είσαι πλοίο. Ωραία. Τέτοιο δωμάτιο. Ωραία. Το ωραίο, ναι, ωραίο της υπόθεσης είναι ότι εγώ κάνω το Σταύρο. Ο Χρήστατος το παίρνει ψιλοχαλαρά. Εγώ κάνω το Σταύρο εικόνα να κατεβαίνει σε ρεσεψιόν εκείνη τη στιγμή. Τέλεια. Για 10 χρόνια κάθε χρόνο μαλώναμε και δεν είχε ψυγείο δωμάτιο. Μάλιστα. Ωραία, γιατί αυτοί επειδή πάνε τριήμερα εκεί δεν παίρνουν πράγματα και ψυγείο. Εμείς πηγαίναμε 18 μέρες, 19 μέρες, 15 μέρες. Ναι. Ωραία. Δεν γινόταν να μην έχουμε ψυγείο. Και κάθε χρονιά εξηγούσα στην ίδια που χέσα, γιατί ήταν μια συγκεκριμένη. Ναι. Ωραία. Και μαλώναμε κάθε φορά. Και φαίνονταν να πω ένα άλλο Bilderberg, τώρα είναι Fletcher. Ναι. Ωραία. Τότε που μέναμε εμείς ήταν Bilderberg. Φαίνονταν από άλλα Bilderberg ψυγεία. Το οποίο επειδή μάλλον εγώ περισσότερο το έπαιρνα εγώ στο δωμάτιό μου και είχαν πράγματα και οι άλλοι. Δηλαδή ερχόντουσαν σε μένα. Ωραία. Τι ωραία. Ναι. Τώρα αυτό το δωμάτιο που μένει ο Χρήστατος, επειδή έχω εικόνα, γελάω μόνο που το σκέφτομαι, εντάξει. Όχι σήμα, πάλι καλά που έχει κρεβάτι. Το οποίο δεν είναι μονό, είναι μισό. Δηλαδή είναι, Νίκο εσύ Παπαδόπουλε, οριακά. Οριακά. Τόσο καλά. Ναι. Σε μία μέρα θα πέφτες. Αν πήγαινα, σωστό. Αν πήγαινα. Αν πήγαινε. Αν πήγαινε. Ναι, αν πήγαινε. Τον ταλκά του καθένα. Μάλιστα. Ωραία, Σταύρε. Ωραία. Λοιπόν, 8 η ώρα το φιλικό αύριο, έτσι. Αυτή είναι η κατάσταση. 8 Ελλάδος, 7 δικιά μας. Δεν θα μου τα λες 2 γιατί δεν παίρνω. Μην πω 8 η ώρα. Σωστά. Με ΠΑΟΚ TV μετάδοση. Λέμε να δω Σταύρο ποδήλατο. Ω, καλό. Α, να πω και την καταγγελία, να καταγγείλω για το ΠΑΟΚ TV. Ναι. Ο Αρωνιάδης φοβάται να με βάλει να κάνω μετάδοση και έχει βάλει όλους τους άλλους. Δεν θέλω να απολυθώ, λέει και τέτοια. Ωραία, είναι μια κότα λιράτη. Εντάξει. Ευχαριστώ. Ναι. Θα κυνηγηθεί. Θα κάνω τον Μιτσάρα τον ηχητικό στα φοινικά, θα πηγαίνω από πίσω και θα κάνω όργια. Εντάξει, απειλώ τον υπεύθυνο επικοινωνίας της ΠΑΟΚ. Μιας και ο άλλος έχει την δεξίωση στο Βελίδιο τώρα, να βάλετε στο live TV να δείτε Κυρκύρη να κάνει ομιλία στο Βελίδιο. Και εμείς το... Ναι. Δεν ξέρω τι ώρα είναι εκεί. Μπερδεύομαι. Τώρα εδώ είναι 11 παρά. Mm? 11 παρά είναι εδώ. 8.30 Ελλάδος ξεκίνησε. Μάλιστα. Ναι, πρέπει να τελείωσε τώρα. Μπλοκάρεις, θα βρεις την ώρα τελείωσε. Δεν μπορεί. Ο μεγάλος κριτικός, ο οποίος θα βγει με το κοινάλι. Έτσι λένε τις δευτές ενδείξεις. Μάλιστα. Μάλιστα. Ωραία. Ωραία. Και επειδή ο Έλληνας πάντα ψηφίζει αυτό που βγαίνει, ψηφίστε κριτικός. Ωραία. Ωραία. Ναι. Σταύρο, σε ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, παιδιά. Καλό σου βράδυ. Λοιπόν, αυτά από τον Σταύρο Κόλκα. Πάμε κατευθείαν σε διάλειμμα. Ακούμε ώρα. Βάζουμε και έτσι 8-9 λεπτά και παραπάνω. Και επιστρέφουμε σε λίγο για να πούμε εδώ περισσότερα. Λίμπερο 107,4 επιστρέφουμε. Μπαλαντέρ. Παρέα θα πάμε μέχρι και τις 12. Σε μια μέρα που θα έπρεπε να είναι Τετάρτη, αλλά είναι Τρίτη. Νίκος Μοσκοβίτης και Νίκος Παπαδόπουλος στα μικρόφωνα. Με τον Χρήστο Γιώση στην ρύθμιση του ήχου. Όλους εσάς που στέλνετε τα μηνύματά σας, αλλά δεν τα διαβάζουμε, να ξέρετε. Ακούσαμε τον Σταύρο Κόλκα από την Ολλανδία. Θα ακούσουμε, πιστεύω, κάποια στιγμή και τον Χρήστο μέχρι τις 12. Απλά τώρα έχει πολλή δουλειά και δεν μπορούμε να τον έχουμε μαζί μας. Θα τον έχουμε μετά τις 12 παρά για να μας πει τα του Άρη. Δεν λέω τίποτα, δεν λέω κουβέντα. Θα τα αφήσω να τα πει όλα αυτός. Δεν θα πω ούτε συλλαβή. Λοιπόν, αυτό που είπαμε πριν με τον Σταύρο για το γήπεδο έχει πολύ ενδιαφέρον. Η σημερινή εξέλιξη που αφορά την προέγκριση, Νίκο Παπαδόπουλη, του ειδικού χωρικού σχεδίου, το οποίο έχει εκπονήσει ο ΑΣ, έχει καταθέσει στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, αν θυμάμαι καλά, το ιστορικό ΠΕΧΟΔΕ, η ΠΕΧΟΔΕ μάλλον όπως λεγόταν παλιά, πλέον έχει αλλάξει ονομασία, μια διαδικασία η οποία συνήθως κατέκανε εξάμηνο μέχρι να τρέξει, να υπάρξει η έγκριση και όλα αυτά. Από πλευρά του Υπουργείου, έτσι. Ναι. Η συγκεκριμένη διαδικασία από πλευρά ΠΑΟΚ και Υπουργείου και όλων των συναρμόδιων φορέων, ωραία, τα λέω, έτρεξε μέσα σε 2 μήνες. Οπότε το ένα κομμάτι, το πρώτο τέλος πάντων,
από αυτά που πρέπει να γίνουν όσον αφορά την γραφειοκρατία. Έγινε. Για να μπουν μετά μπουλντόζες στη Τούμπα, έγινε. Τώρα το δεύτερο έχει να κάνει από εδώ και πέρα με την έκδοση προεδρικού διατάγματος. Εφόσον εκδοθεί το προεδρικό διάταγμα, από εκεί και μετά, δηλαδή κατατεθούν και οι όποιες τέλος πάντων ενστάσεις μπορεί να υπάρχουν, από τη στιγμή που εκδίδεται το προεδρικό διάταγμα, ολοκληρώνεται η διαδικασία όσον αφορά την γραφειοκρατία και είσαι σε θέση πια να. Άρα ξεκινάμε τώρα, δηλαδή. Όχι, δεν ξεκινάει τώρα. Απλά ένα σημαντικό κομμάτι από τις δύο φάσεις τέλος πάντων των γραφειοκρατικών που πρέπει να περάσουν ολοκληρώθηκε σήμερα. Με αυτή την, να ρωτήσω την κάτι. Παρακαλώ. Όταν θα ξεκινήσουν τα έργα στην Τούμπα, ναι. Ο ΠΑΟΚ θα μπορεί να παίζει και όχι. Όχι. Άρα το χρόνο. Απλά κοίταξε, σύμφωνα με όσα περιμένουν στον ΠΑΟΚ για το νέο γήπεδο, το πιθανότερο σύμφωνα με αυτά που λένε είναι ότι και φέτος θα είναι στην Τούμπα. Δηλαδή, θεωρείται αρκετά δύσκολο να φύγει από την Τούμπα μέσα στη σεζόν, δηλαδή να έχουν γίνει όλες τις διαδικασίες που πρέπει μέχρι τότε, ώστε να βάλει τις μπουλντόζες. Άρα το καλοκαίρι. Νομίζω μιλάμε για το καλοκαίρι του 20. Καλό καλοκαίρι. Για να πάει στο Καφτατζόγλιο. Ωραία. Έτσι, γιατί δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλο γήπεδο στη Θεσσαλονίκη που μπορεί να τον φιλοξενήσει. Φέρνουμε το Καφτατζόγλιο. Δεν υπάρχει συμφωνία. Απλά να σου πω τα αριστερά, αυτό το γραφειοκρατικό κάθε φορά είναι λίγο περίεργο. Αλλά όταν έρθει εκείνη η ώρα θα το ξανασυζητήσουμε. Μάλιστα. Για το Καφτατζόγλιο. Γιατί γενικότερα το θέμα του ΠΑΟΚ και περισσότεροι βλέπουν τον παπά και θέλουν να θάψουν 5-6. Δηλαδή. Το Καφτατζόγλιο για να γίνει γήπεδο ξανά για μια ομάδα η οποία θα παίζει Ευρώπη, θέλει κάποια έργα. Το θέλει κάποια έργα μέχρι το να τα πληρώσει όλα ένας, έχει μια απόσταση. Έτσι. Ο ΠΑΟΚ έχει τη διάθεση να κάνει αυτά τα έργα και εκεί για να παίξει 1-2 χρόνια όσο χρειαστεί, αλλά δεν σημαίνει ότι θα δώσει και κάνα 2 εκατομμύρια γι' αυτό. Δηλαδή δεν θα φτιάξει το δικό του γήπεδο και θα φτιάξει και ένα γήπεδο για άλλους. Έτσι, ή τέλος πάντων θα στρώσει. Αλλά αυτό είναι μακρινή κουβέντα σήμερα που μιλάμε. Ας το περιμένουμε για να το δούμε. Πάντως στο σημερινό. Είχε έτσι αρκετό ενδιαφέρον η σημερινή εξέλιξη με την έγκριση, μάλλον προέγκριση του έχουσου, του ειδικού χωρικού σχεδίου. Έχουσου. Ναι, ναι. Τώρα εσύ άκου τα αυτά, γιατί άμα έρθει ποτέ εκείνη η ώρα μετά από εκείνη την πολύ ωραία μακέτα που είδαμε το Χαριλάου, πραγματικά πολύ ωραία, και ξέρω ότι η άποψή μου για το Χαριλάου είναι ότι είναι ένα πολύ ωραίο ποδοσφαιρικό γήπεδο, ακόμα και έτσι που είναι, αν φυσικά γίνουν και έργα βελτίωση και ανάπλαση θα γίνει ακόμη πιο ωραίο. Να ξέρω ότι αυτές είναι οι διαδικασίες που απαιτούνται. Ναι. Αν και νομίζω ότι. Καλά, τώρα το Άρη είναι πολύ μικρό. Οκ, εντάξει, είναι πολύ, πολύ πρώιμο στάδιο. Λοιπόν, αυτά με το ΠΑΟΚ Νικοπαδόπουλε σήμερα. Θα δούμε πρόγραμμα να βάλουμε κάτω που κερδίζεις, που χάνεις και τι γίνεται. Όχι, δεν μπορούμε να τα προγράμματα. Βαριέσαι, ε. Είναι λίγο κουραστικό. Δεν σου αρέσει. Θα παίξουν όλοι με όλους. Αποχαιρέτησε τη Ρέλη Προμηθέας, μάλιστα. Thank you. Θα τον υποδεχθεί λογικά σε λίγο καιρό ένα μισή. Ο Κολοσσός Ρόδο. Α, όχι. Ποιος Κολοσσός. Ο Ήφαιστος Λίμνου, βέβαια. Ποιος Κολοσσός. Έτσι λες εσύ. Έτσι λες εσύ. Ναι, είναι αρκετά πιθανό. Και η Λέικερ, ξέρω, διαβάζω εδώ πέρα, είναι έτοιμη να πάρει το Λέοναρντ. Πάρτα. Πρόγραμμα, ρε φίλε. Εντάξει. Τέταρτη αγωνιστική ΠΑΟΚ Άρης. Στην Τούμπα. Αμέσως από αυτό ξεκινάει, ρε φίλε. Άμα είναι, θέμα. Είναι το σημείο αναφορά στην πόλη. Κοίτα, δεν είμαι της άποψης ότι όλοι παίζουν με όλους. Mm-hmm. Εγώ να σου πω την αλήθεια. Ένα καλό ξεκίνημα βοηθάει πάντα τη συνέχεια σου. Ο Άρης θεωρητικά έχει ένα καλό ξεκίνημα. Δεν σου λέω ότι είναι και τόσο εύκολο. Mm-hmm. Εντάξει, αλλά έχει να παίξει. Δηλαδή, πρώτη αγωνιστική με τον Όφη Κλειάνδη Βικελίδη. Βάλε και το χαλαίο που είσαι χωρίς να παίζει χαλάρα. Και με δεύτερη αγωνιστική παίζει η συνέδρα του Νούπου Σουβόλου. Αν είναι Νούπου Σουβόλου. Μπορεί να γίνει κάτι άλλο. Δεν ξέρεις ποτέ τι γίνεται με τον Χιλιάδη. Λες, βεβαίως. Και τρίτη αγωνιστική παίζει με τον Παναθηναϊκό εδώ πέρα. Mm-hmm. Τέταρτη αγωνιστική με τον ΠΑΟΚ. Πέμπτη εδώ με την ΑΕΛ. Και έκτη πάλι εδώ με τον Ολυμπιακό. Εντάξει. Καλό είναι σχετικά. Θα ήθελα να αποφύγω τα ντέρμπι τη πρώτη αγωνιστική, αλλά όλοι έχουν βλέπει ντέρμπι τη πρώτη αγωνιστική, αλλά οκ. Okay. Απλά μου έκανε με εντυπωσίαση, επειδή ήμουν στούντιο εκείνη την ώρα mm-hmm. και βλέπαμε live την κλήρωση στο πέρα με τον Χρήστο, ηλεκτρονικά κατευθείαν τσακ, κουμπάκι. Σόπα, φραπ, κατευθείαν βγήκε έτσι η κλήρωση. Super League, βέβαια. Μπράβο. Πάμε να ξεκινήσουμε, λέει. Έδειχνε στον υπολογιστή, λέει, πατάμε αυτό, περιμένουμε 10 δευτερόλεπτα κτλ. Και σου κατέβασε όλε τι αγωνιστικέ. Τεχνολογία, ρε φίλε. Τεχνολογία εχμή. Μεγάλη υπόθεση, φίλε. Ανεβαίνει επίπεδο το πρωτάθλημα. Με πρόεδρο τη Λίγκα, το Μινάλη Άνδρου.
Μιλάτε σαν τώρα πέρα από την πλάκα. Είναι καλός. Εξαιρετικός τέλεχος. Εντάξει, το γεγονός ότι καλός, προέρχεται καλός από την ΑΕΚ είναι ένα θέμα, αλλά ειλικρινά είναι ένα πολύ ενδιαφέρον στέλεχος από τα καινούργια που έχουν βγει στο ελληνικό ποδόσφαιρο τα τελευταία χρόνια. Μάλιστα. Είναι καλός. Καλός, καλός. 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 Είναι καλός. Ο πρόεδρος. Μάλιστα. Ωραία. Εγώ το πρόγραμμα του Πάκου στην αλήθεια δεν το έχω δει και πάρα πολύ. Θυμάμαι εδώ ότι παίζει Πανετολικό και Πανιόνιο δύο πρώτες αγωνιστικές εντός έδρας. Σκάνδαλο. Το σκάνδαλο που είναι, φίλε. Σκάνδαλο. Δύο ισόρροπα παιχνίδια εντός. Σόπα, ρε, φίλε. Εντυπωσιακό. Παίζει τον Ολυμπιακό, αυτά λέγατε. Παίζει τον Ολυμπιακό, αυτά λέγατε. Είχε τρία. Είχε τρία σε κέντρο. Γιατί είχε αλλάξει έδρα ο Πάση επειδή δεν ήταν η ζωσιμάδα έτοιμη. Πού το πρόγραμμα, περίμενε. Σία χάσαμε, γράφει εδώ πέρα. Τι έγινε. Δεν ξέρω, φίλε, μιλούσε ο Τσίπρας 2 ώρες και 1/4 στο Sky. Ναι. Τώρα ξαναβλέπω Τσίπρα στο Sky, αλλά αυτό είναι παλιό και για μια κομπή που έχει. Ταλαιπωρία, ρε. Εγώ είδα πολύ λίγο, δεν μπορούσα να το δω όλο. Είχα και δουλειά να σου πω την αλήθεια. Η πρώτη αγωνιστική, τις υπόλοιπες θα πείτε, τις διαβάσετε μόνοι σας, είναι Ολυμπιακός Αστέρας ΑΕΚ Ξάνθη, Λαμία Παναθηναϊκός Άρη Σόφη, ΠΑΟΚ Πανετολικός, Πανιώνιος Βόλος και Ατρόμητος Λάρισα. Μάλιστα. Ωραίο τριήμερο στο Βόλο μπορεί να γίνει για τον ΠΑΟΚ, βλέπω εδώ, 26, 27, 28 Οκτωβρίου. Δηλαδή κάπου εκεί πέρα θα γίνει το παιχνίδι. Σπουράκια. Ωραίο τριμεράκι για κάποιον ο οποίος θέλει να πάει. Αποστολή, να δει. Νίκος Μοσχοβίτης. Νίκος σου Βόλος ΠΑΟΚ. Κάτσε λίγο να τσεκάρουμε πως έχει τίποτα άλλο καλό. Λοιπόν. Σία χάσαμε, για να δούμε. Α, έχει, ναι, μέχρι 26 αγωνιστή γιατί έχουμε αυτό το, αυτήν την αστειότητα με το, με τα τάχα play-off τέλος πάντων. Η πολυαναμενόμενη, αυτό το πράγμα λέει τώρα φέτος, 1 Μαρτίου γίνεται το πρωτάθλημα, η κανονική διάρκεια. 6 Μαρτίου ξεκινούν τα play-off και τελειώνουν 17 Μαΐου. Ποια play-off, ρε φίλε, γελάει ο κόσμος, σε παρακαλώ. Η πολυαναμενόμενη συνέντευξη του Πρωθυπουργού στο Sky αποτελεί παρελθόν. Όμως η επίγευσή της συνεχίζει να μας γαργαλά τον τηλεοπτικό ουρανίσκο. Διαβάζω εδώ πέρα ένα άρθρο. Αποτελούσε ξεκάθαρα το τηλεοπτικό γεγονός χρονιάς, τουλάχιστον σε πολιτικό επίπεδο. Μετά από εμπάργκο που διήρκησε χρόνια, ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας αποφάσισε να εμφανιστεί στην ξεκάθαρα γαλάζια τηλεόραση του Sky. Δεχόμενος να δώσει συνέντευξη Σία Κοσιόνη και τον Αλέξη Παπαχελά. Σεβασμός στον Αλέξη Παπαχελά, οκ. 100%. Η αρχή αποτελούσε σειραφή λεκτικών πυρών με τον μέα αρχηγού του ΣΥΡΙΖΑ να επιτίθεται ελαφρώς άγνωστα στο Sky για τη στάση του όλα αυτά τα χρόνια απέναντι στο κυβερνών κόμμα. Και τους δύο δημοσιογράφους θα προσπαθούν λογικότερα να κάνουν το άσπρο σκούρο μαύρο, λέγοντας πως το κανάλι του Φαλίρου τηρούσε ίσες αποστάσεις από όλους και ότι κατά καιρούς στο Καστρό του έχουν βρεθεί οι πάντες. Η συνέχεια, ωστόσο, ανέδειξε θα μπορούσε κανείς να πει ένα σίγουρο νικητή, ένα που πέρασε τη βάση, αλλά δεν θα το δοθεί και αριστείο και ένα που το πρόσημο στην εμφάνισή του ήταν ξεκάθαρα αρνητικό. Πρώτο σχεδόν εξυπακούεται δεν ήταν άλλο τον Αλέξη Παπαχελά. Ο έμπειρος δημοσιογράφος και διευθυντής Καθημερινής. Α, είναι διευθυντής Καθημερινή, ναι. Ήταν όπως πάντα διαβασμένος, σοβαρός, με ερωτήσεις τηρουμένων των αναλογιών και της ιδιαιτερότητας της συνέντευξης, ακριβίας και στρίμωξε με στυλ, αλλά χωρίς να υπερβεί τα όρια τον Πρωθυπουργό. Γιατί είναι Αλέξη, ρε παιδιά, γι' αυτό. Φυσικά η προσέγγιση ήταν ελαφρώς δεξιόστροφη, όμως κανείς δεν μπορεί να τα έχει όλα σε αυτή την τηλεοπτική ζωή. Ο δεύτερος ήταν ο Αλέξης Τσίπρας, ο αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ, έχει έναν εμφανή εκνευρισμό εξ αρχής, υιοθετώντας την τακτική του γνωστού ανεκδότου «Εσύ και ο γρίλος σου». Χτυπώντας κάτω από τη ζώνη, ασχέτως το αν έχει δίκιο ή όχι, στην αναφορά του για τους δημοσιογράφους του Sky που κατεβαίνει υποψήφιοι με τη Νέα Δημοκρατία. Ποιοι? Φίλε, ο. Ο Αυτιάς, ένας. Ποιος ο Αυτιάς δεν κατεβαίνει, ρε. Δεν θα κατέβει τελικά αυτός. Κατεβαίνει ο Μπάμπης Παπαδημητρίου, κατεβαίνει ο Μπογδάνος. Ο Μπογδάνος δεν είχε φύγει για το Sky. Έχει φύγει για το Sky, ναι, okay, αλλά πού το μάθαμε τον Μπογδάνο. Okay. Και ο άλλος, ο Πορτοσάλτε, μάλιστα. Ο Πορτοσάλτε δεν κατεβαίνει. Α. Αλλά ακουγότανε μέχρι τέλους ότι είναι πιθανό να κατέβει. Αφού του λέει βρήκε αριθμό, ωστόσο φάνηκε να γυρνάει εν μέρει την κατάσταση με πολιορκητικό κρύο τη γνωστή του αμεσότητα και το αναντήρητο γεγονός πως διαθέτει επικοινωνιακό χάρισμα, απάντησε όλες τις ερωτήσεις χωρίς εμφανείς υπεκφυγές, τόνισε τα καλά κατά την άποψή του της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, θετική ρυθμή ανάπτυξη 6,2 από ξένες άμεσες επενδύσεις κ.ο.κ. Έριξε εντέχνος στο γκάτι στον Κυριάκο Μητσοτάκη που δεν δέχτηκε να τον αντιμετωπίσει σε debate, από το οποίο βέβαια ο αρχηγός Νουδού θα είχε μόνο να χάσει και όχι να κερδίσει δεδομένου ότι βρίσκεται καβάλα στο άλογο μετά τις ευρωεκλογές και ήταν πιστικός ακόμα και όταν ξεστόμησε αυτό που φαντάζει αδύνατο. Έχω προετοιμαστεί να δώσω μάχη για να κερδίσω, όχι να χάσω. Συνολικά λέει για να μιλήσουμε με ποδοσφαιρικούς όρους, δεν θάμπωσε με την εμφάνισή του, όμως αν ήμασταν αθλητικό site και καλούμασταν να το βαθμολογήσουμε, θα του βάζαμε κάτι σαν 7,5. Όσο για τη Σία Κοσιόνι, αν και ήταν αυτή που θα έπρεπε λόγω της ιδιαιτερότητας της προσωπικής ζωής να είναι η πιο προσεκτική εξ όλων, φόρεσε το μανδύα του αυτόκλητου υπερασπιστή της Νέας Δημοκρατίας, ρίχνοντας συνεχώς βέλη τις περισσότερες εξ αυτών ανέτειας ο Τζίπρα με μια υποβόσκουσα ειρωνία στον τόνο της φωνής. Τι λέει, ρε φίλε, γλίσχρες ερωτήσεις. Ωραία λέξη αυτή, πρώτη φορά διαβάζω μια λέξη.
Λοιπόν, και με εξόφθαλμη διάθεση να βρει την ευκαιρία να τον σταυρώσει. Μάλιστα. Γλίσχρη. Γλίσχρες ερωτήσεις. Πρώτο φάτι λέμε. Ναι, και εγώ. Πρώτο θέμα. Εδώ θα δούμε τώρα. Για να δούμε τι υπόθηκε. Πρώτο θέμα. Λοιπόν. Τι είναι δε φίλε. Σου λέω μιλούσε 2 ώρες και 10 λεπτά. Τι είναι δεις τι υπόθηκε. Πρώτο τώρα. Θέμα in English. Θέμα news. Τι είναι αυτά. Καλά μπαίνεις στο πρώτο ψέμα. Πρώτο ψέμα. Γιατί real δεν έχουν βρει κανένα. Γιατί. Real. Όλο και θα υπάρχει αλλά δεν έχει υποπέσει την αντίληψή μας. Ναι, πρώτο θέμα. Κοροϊδία Τσίπρα για τραγωδία στο μάτι. Εστίασε συγκεκριμένα το πρώτο θέμα. Μου είχαν πει για 1-2 νεκρούς από αναθυμιάσεις. Δεν ήξερα για νεκρούς, δεν ήξερα ότι μεταδόταν απευθείας η σύσκεψη. Μετά ρώτησα τους υπουργούς γιατί είστε έτσι και μου είπαν μπορεί να είναι πολύ νεκροί. Λειτουργούσαμε σε κλίμα πανικού ισχυρής και πρωθυπουργός στο Sky. Σε το Τσερνόμπιλ δηλαδή ένα πράγμα. Δεν είναι κάτι σοβαρό, μια φωτιά έπιασε. Ναι. Όλα καλά. Και οι άλλοι μετά πηγαίνανε και βγήκαν. Δεν το έχω δει ακόμα. Έχω, ένα επεισόδιο έχω δει το πρώτο. Κι εγώ. Δεν το έχω δει ακόμα. Πρέπει να ασχοληθώ. Εντάξει, να σου πω ρε φίλε τώρα για τον Τσίπρα. Οκ. Okay. Πολλή κουβέντα γίνεται πάλι. Εντάξει, ο Σκάι έχει αφιερωθεί στο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα. Δηλαδή ξεκίνησε από τις 8 η ώρα με τον Τσίπρα και τώρα έχει μια εκπομπή αφιέρωμα. Λέγεται το χρονικό από ό,τι βλέπω που είναι η πενταετία τέλος πάντων από τότε που ανέλαβε η κυβέρνηση αυτή. Ή τέλος πάντων η προηγούμενη κυβέρνηση αυτή που είναι τώρα. Οκ. Okay. Να, και τόσο καιρό δεν πήγαινε κανένας εκεί πέρα από αυτούς. Μάλλον πήγε ο Τσίπρας φέτος σήμερα και σου λέει ότι σήμερα θα το τεντώσουμε όσο έχει. Και θα τρώμε ΣΥΡΙΖΑ στη μάπα μέχρι πολύ αργά. Οκ. Okay. Τι άλλο έχουμε, Νίκο Παπαδόπουλο, θα μας πεις για Άρη κάτι χωρίς μετά το διάλειμμα. Τι το χρήσαμε. 2 ώρες εδώ πέρα το απόγευμα, τι έλεγες δηλαδή. Το χρήσαμε, το είχαμε με την clean feed. Τον έχει τριμάξει, δεν το βγάλουμε και το βράδυ, δεν υπάρχει λόγο. Αφού θέλει. 50 πιάνει τον Κωνσταντίνο και λένε βλέπω εδώ πέρα τρώμε μεγάλα πράγματα. Φαντάσου. Φαντάσου που έχουμε φτάσει. Αυτή είναι η ποιότητα της τηλεόρασης της σύγχρονης πλέον. Και για τους φίλους του Άρη, μια είδηση που είδα και λίγο νωρίτερα και ενδιαφέρει. Η ΑΕΛΕ Μεσού ανακοίνωσε την απόκτηση του Γκαζαριάν. Είναι αυτός που μας έβαλε τον γκολ με το την. Πρώην του Ολυμπιακού και της Κέρκυρας και αυτός που μας έβαλε τον γκολ με την Εθνική. Βέβαια. Βέβαια. Μάλιστα. Έχουμε κανένα έργο πάλι. Και μάλλον κάποιο συγγενή τη Ειρήνη Γκαζαριάννη, τη νικήτρια του. Να το ρωτήσουμε όταν θα πάμε στην Κύπρο για τα παιχνίδια. GNTM. Μήπως έχει και με εσείς την Ειρήνη Γκαζαριάννη. Καλά, μπορεί να είναι πολύ συνηθισμένο το παιχνίδι εκεί πέρα. Το Παπαδόπουλο δηλαδή, α πούμε. Ναι, ξέρω εγώ τι να σου πω. Δεν έχω και εικόνα από Αρμενία τι γίνεται. Γκαζαριάννη. Που από πού τον πήρε αυτόν. Ελεύθερο, τώρα δεν θυμάμαι πώ πέρυσι. Είχε πάει στην Αστάναυσο κάτι. Δεν θυμάμαι. Οκ. Εντάξει, έχουμε τρόμο ακόμα για αυτά τα παιχνίδια, Νίκο. Η Ιωάννα Τούνη φωτογραφίζεται τόπλες με τον σύντροφό της. Συγκινητικό, κάτι που γίνεται για πρώτη φορά. Νόντας. Εντάξει, Νόντας, σεβασμός μεγάλος. Δες εδώ, έξυπνο όμως. Ναι, ρε φίλε, εντάξει, Τούνη είσαι, ρε φίλε, τώρα σε παρακαλώ. Δεν βλέπει καμία από όλες αυτές του Instagram η Τζέι, λέω εγώ. Εγώ λέω ότι είναι πολύ πολύ καλύτερη. Ηλιοτρόπη αντί για σου τιένε, έγραψε λέει στην ανάρτηση. Μια χαρά. Η Ιωάννα Τούνη στη λεζάντα της. Μια χαρά. Μάλιστα. Τσίκι τσίκι το σπόρ. Έχεις φάει ποτέ σπόρ κατευθείαν από το ηλιοτρόπιο. Δεν χάνεις και τίποτα. Σήμερα είναι πιο ωραίο. Μου έτσι δεν τρώγεται. Δεν είναι. Ναι. Ναι, ναι. Άμα δεν ψήθει δεν πει λίγο αλατάκι, πάρω να το ρίχνεις πρώτα με το αλάτι και μετά να το κάνεις. Ναι. Ναι, ρε φίλε. Πού βρήκε του είναι το ηλιοτρόπι, Χαλκιδική. Μάλιστα. Πού να το βρήκε, ρε Νίκο, και εσύ. Κάπου στον δρόμο ήταν και σκέφτηκε το κόνσεπτ το κορίτσι και το έκανε. Κατέβα, βγάλε μπλούζα, παίρνω δύο ηλιοτρόπια, τα βάζω μπροστά στο στήθος μου και βγαίνω στο γραφείο. Βγήκε το content. Συνεχίζουν όλοι. Είχε σταματήσει ο Νόντας με αλάρμ δηλαδή. Έτσι είναι, φίλε. Λοιπόν, στοίχημα.gr μαζί μας και σήμερα. Καθημερινά στοίχημα οι καλύτερες αποδόσεις που κυκλοφορούν στην αγορά. Καθημερινά η μεγαλύτερη γκάμα στοιχηματικών επιλογών. Ακόμα και αυτόν τον καιρό που δεν, δεν υπάρχουν πάρα πολλά παιχνίδια, Κόπα Αμέρικα, Κύπελλο Εθνών Αφρικής, Wimbledon που έχει ξεκινήσει και έχει καθημερινά πάρα πολλές επιλογές για εσάς που είστε φαν και του τένις. Όλα αυτά από τη Στοίχημαν. Κατεβάζετε την εφαρμογή για να την έχετε και στο κινητό σας ή στο τάμπλετ σας. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο για δεύτερη ώρα. Συγκεντρώστε τώρα λίγο εδώ πέρα, θα αρχίσω να εκνευρίζομαι, έτσι. Έχεις απλώς και το πόδι εκεί πέρα πάνω, κοιμήσου κιόλα τρεφίλε να πούμε, άμα σε ενοχλούμε. Να ρε Νίκο! Φάε! Γιατί μου βγάλεις τα ακουστικά. Δεν σου τα βγάλα, τα ξανά βάλω όλα. Δεν ακούγεσαι. Σε έκοψα. Σε έχει κόψει και το μικρόφωνο, δεν ακούγεσαι. Εγώ μιλάω μόνος μου. Μίλα, φύγω. Ναι, ρε φίλε. Απάω σπίτι μου. Ναι. Ποιο το πρόβλημα. Πάνε φάε. Τι σε αγγούρι. Τι σε και αυγό. Σφιχτό. Τι σε αγγούρι. Τι σε αγγούρι. Είναι πολύ πιο ενδιαφέρουσα από, το... από την εκπομπή που είχε πριν με τον Τσίπρα. Νομίζω ότι. Κάτσε, ρε φίλε, όμως δεν έχουμε βάλει σωστά.
Α, ναι, γιατί είναι εκτός. Τώρα ακούτε. Το χρονικό. Έχει ενδιαφέρον, το έβλεπα λίγο στο διάλειμμα, να πω την αλήθεια. Περνάει Πινέλο λίγο έτσι πράγμα. Έχει, είναι σαν ντοκιμαντέρ, ρε φίλε. Ντοκιμαντέρ Πινέλο. Σε αυτή τη φάση αναφέρεται στην πρώτη... Στου πρώτου μήνε τη κυβέρνηση, τέλο πάντων. Web TV, μετά το δούμε. ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ. Τότε. Επί Γιάννη. Ωραία χρόνια τότε. Γιάννη με έναν Ι. Ναι. Έφυγαν εκείνοι οι μήνε, ανεπιστρεπτοί. Εγώ τον σκέφτομαι. Επειδή ήταν. Μιλάω πάντα out of the closet για αυτά τα ζητήματα. Ναι, ναι. Τον σκέφτομαι πολύ. Να το σκέφτεσαι, Νίκο. Είναι ένα εξαιρετικό δεκανίκι για τη νέα κυβέρνηση. Ώστε να διεμβολήσει την απελθούσα κυβέρνηση. Και ψήφοι που μπορεί να πήγαιναν εκεί να πάνε στον Γιάννη Βαρουφάκη. Γιάννης με έναν Ι. Αλλά μακάρι να μπει στη Βουλή, θα πω εγώ. Εγώ νομίζω ότι είναι μια φωνή καλή για τη Βουλή ο Βαρουφάκης. Ναι. Είναι σίγουρα κάτι διαφορετικό. Από τον Άχο τον Κυριάκο Βελόπουλο, προτιμώ να έχω τον Βαρουφάκη. 100%. Διάβαζα κάπου με μεγάλη χαρά, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο με χαρά να... ακούω, ναι, μάλιστα. Μπορεί να ισχύει ότι είναι αρκετά πιθανό το ενδεχόμενο η Χρυσή Αυγή να μην μπει στη Βουλή. Αυτό θα είναι νομίζω το καλύτερο από όλα. Ναι. Δεν ξέρω αν θα γίνει. Απλά διάβαζα. Χθες κάπου το έβλεπα. Και το διάβαζα από κανονική του σελίδα. Δεν ήταν δηλαδή. Ξέρω εγώ, τίποτα περίεργο. Ναι. Ότι είναι οι δημοσκοπήσεις στα όρια θετικού λάθους τέλος πάντων για τη Χρυσή Αυγή. Ότι είναι λίγο πάνω από το 3%. Και όλα αυτά. Ότι δεν αποκλείεται ακόμα και να μείνει εκτός. Κάτι το οποίο θα είναι πραγματικά υπέροχο αν γίνει. Βέβαια, αν το καλοσκεφτεί. Να διαλυθούν να τελειώνουμε. Φτάνει, κουράσανε. Φεύγουν ψήφοι στη Χρυσή Αυγή να πάνε στην ελληνική λύση, ας πούμε. Τέλος πάντων, οκ. Okay. Δεν μπορεί να τα έχουμε όλα σε αυτή τη ζωή. Ποτέ. Ναι. Δεν μπορεί να τα έχει όλα. Εγώ ανταλλάσσω κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ με το να μείνει η Χρυσή Αυγή εκτός. Ανταλλάσσω κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ με το να μείνει η Χρυσή Αυγή εκτός. Μάλιστα. Το ανταλλάσσω. Μάλιστα. Ωραία. Για αυτού, ναι, χαλάλι. Μάλιστα. Άρα δηλαδή αφήνει να νιωθεί ότι μπορεί να ψήφιζε ακόμα και ΣΥΡΙΖΑ. Όχι. Δεν το παρακάνουμε κιόλας. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Ότι δεν θα τους ψηφίσω. Mm-hmm. Okay. Μήπως έπεσε... Στην αντίληψή σου. Στην αντίληψή σου, υπέπεσε στην αντίληψή σου το βίντεο, το πρώτο βίντεο που ετοίμασε η Nike για τον Ερατοκούμπο σήμερα. Το ντοκιμαντέρ αυτό που θα κάνει με τα μήνυ επεισόδια. Ξεκίνησε το πρώτο δεν και το ήταν είδα, καταπληκτικό. Δεν το είδε, είναι η αλήθεια. Δεν είναι μεγάλο, 5 λεπτά είναι. Κάπου τόσο. Αλλά θα βγάλει κι άλλα. Ναι, mini series το αποκαλεί. Ναι. Οπότε... Μιλάει και ο Θανάσης νομίζω. Είναι... Και ο Θανάσης, ναι. Και ο Θανάσης και ο πρώτος προπονητής που είχε στον φιλαθλητικό Ζήβας, αν δεν κάνω λάθος, και ο Γκίκας με τον Καμπερίδη που ήταν επίσης μαζί στο φιλαθλητικό. Έτσι με τον Γκίκα. Ναι. Και διάφοροι άλλοι τέλος πάντων εκεί. Και ο Θανάσης εννοείται. Επίσης νομίζω ότι έχει δει σήμερα το φοβερό, το επικό story του Νίκου Παπά. Καλά, ναι, 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 έχω κλάψει. Τελικά είναι 33-0. Όντως. Εγώ θα μείνω στο 17. Παίξε μπερκοτάρα. Όχι, του λέω. Τι μόρφη, τι παιδί είναι αυτό. Γιατί ήταν, είτε το μεταξύ ήταν έναν τύπο με φανέλα, τον Μπαξ πρέπει να είναι σίγουρα από του Μπαξ αυτό να είναι εδώ πέρα με τον Γιάννη μαζί. Δεν πιστεύω, ρε φίλο, ότι το κούμπο όπου πηγαίνει δεν έχει κάποιον άνθρωπο τον Μπαξ μαζί του. Ναι, γιατί είναι τώρα. Επίση τώρα κοίταξε λίγο. Ο Αντετοκούμπο έχει ένα θέμα στο γόνατο το οποίο είναι θέμα που ελέγχεται, αλλά θέλει πάντα προσοχή. Τι θέμα. Δεν ξέρω τι ακριβώς είναι, αλλά ξέρω ότι έχει ένα ζήτημα στο γόνατο το οποίο θέλει συγκεκριμένη θεραπεία. Δεν είναι θέμα που το κρατάει απ' έξω. Όχι. Αλλά θέλει, ρε παιδί μου, προσοχή. Διαχείριση. Ακριβώς, διαχείριση. Πολύ σωστά. Και του λέω. Στην προπέρσινη διοργάνωση, μάλλον πέρσι, όταν έγινε το σκηνικό με την. Πότε ήταν, ρε, πέρσι ή πρόπερσι. Με τον Κούμπο που. Τραυματίστηκε. Που ξεκίνησε τέλος πάντων και μετά σταμάτησε και έφυγε. Πρόπερσι, όχι πέρσι. Όχι τώρα τη χρονιά που τελείωσε, την προηγούμενη. Άνα, μπράβο. Ναι. Ναι. Άσχετο το τι έλεγε ο προς τα έξω, το γόνατό του θέλει συγκεκριμένη διαχείριση. Τέλος πάντων. Και νομίζω ότι παντού και όπου και να πηγαίνει, είχε τουλάχιστον ένα άνθρωπο τον πάξει μαζί του. Τι δουλειά κάνει. Για όλα τα θέματα. Ακολουθώ τον Αντετοκούμπο. Για όλα τα θέματα, έτσι. Επίσης, τώρα σκέψτε το Κούμπο, άσχετα αν έχουμε το μπάσκετ που θα είναι εκεί. Είναι περίοδο off-season για αυτόν που σημαίνει ότι έχει τέλος πάντων συγκεκριμένο πρόγραμμα που ακολουθεί, προπονήσεων και όλα αυτά. Πότε μαζεύεται η εθνική, παρένθεση. Δεν ξέρω. Μέσα στον Ιούλιο, λογικά. Πιθανολογώ πως ναι. Αν σκεφτούμε ότι στο δεύτερο δεκαπενθήμερο του Αυγούστου ξεκινάει. Ή τέλος Αυγούστου. Τέλος Αυγούστου νομίζω ξεκινάει το μοντομπάσκετ. 18 παίκτες ανακοίνωσε σήμερα ο επόμενος προπονητής του Άρη. Και είναι ομοσπονδιακός τεχνικός. Έκλεισε. Αν υπάρχει Άρης μέχρι τότε. Έχει κλείσει. Τι. Έχει κλείσει. Όχι, αλλά να σου πω λίγο κάτι.
Το να βρει ο Άρης κάτι καλύτερο το αποκλείω. Το να βρει ο Σκουρτόπουλος κάτι καλύτερο δεν μπορώ να το αποκλείσω γιατί έχει προστατώνα μου τον μπάσκετ που δεν ξέρει ποτέ τι γίνεται. Αλλά νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή επιλογή για τους δύο. Εγώ τον εκτιμάω πολύ τον Σκουρτόπουλο προπονητικά. Με την προϋπόθεση όπως είπες και εσύ, αν υπάρχει Άρης. Ναι, οκ. Okay. Η οποία. Όχι αποστολή, η προεπιλογή γιατί έχει 18 παίκτες μέσα, νορμάλ μου φάνηκε. Μια ενστασούλα έχω εγώ και τον Μπράμος που δεν τον κάλεσε γιατί έκανε πραγματικά πάρα πολύ καλή χρονιά Mike Bramos με τη Βενέτσια. Yes. Και όχι μόνο έκανε πολύ καλή χρονιά, ήταν και καθοριστικό στους τελικούς της Ιταλίας. Να τους διαβάσουμε συνάδελφοι. Είναι παίκτης που έχει κάτι που δεν έχουμε, δηλαδή έχει σουτ. Δηλαδή είναι παίκτης ο οποίος μπορεί να σε βοηθήσει με το μακρινό του σουτ. Όχι ότι έχουμε σοβαρό θέμα εκεί, αλλά δεν έχουμε έναν τέτοιο παίκτη που να κάνει αυτή τη δουλειά. Αυτή τη δουλειά. Επίσης, μια άλλη ένσταση που έχω πάλι για σουτέρ, έστω για την προεπιλογή, δεν ξέρω αν θα αντέχει στο τέλος, είναι ο Βασιλιάδης, ο οποίος έκανε καταπληκτική χρονιά στην Ισπανία. Ναι, αυτός πώς και δεν κλείθηκε. Καταπληκτική χρονιά και στην Ισπανία. Λοιπόν, αλλά δεν είναι. Σταγκάρντ, Καλάθης, Σλούκας, Μάντζαρης, Ντόρση, Λαρετζάκη, Αθηναίου, Κόνιαρης. Καλά, εντάξει, προεπιλογή είναι εκεί. Φόρουαρντ, Γιάννης Αντετοκούνμπο, Παπανικολάου, Παπαπέτρου. Πρίντεζης, Θανάσης Αντετοκούνμπο, Βασιλόπουλος, Κώστας Αντετοκούνμπο, Μήτογλου και Ζαλούστρο. Ο Σαλού που είναι? Ελεύθερος, νομίζω θα πάει στο περιστέρι. Μάλιστα. Σέντερ Μπουρούς Παπαγιάννης. Εκτός και αν έχει νοικοθεί και δεν έχει πέσει την αντίληψη μου. Σέντερ Μπουρούς Παπαγιάννης. Διάβαζα κάπου σήμερα ότι στο μυαλό του Σκουρτόπουλου τον Μπουρούς τον έχει σαν τον Μπρουκ Λόπεζ. Όταν θα έχει Αντετοκούνμπο δηλαδή. Δηλαδή να έχει έναν ψηλό ο οποίος θα μπορεί να απειλήσει από μακριά. Σαν σκέψη έχει ενδιαφέρον. Το θέμα είναι αυτό πώς θα επικοινωνηθεί στον Μπουρούς, ο οποίος γενικά είναι παίκτης που παίζει και μακριά από το καλάθι. Άρα είναι δεδομένο θα προσαρμοστούμε πάνω στους μπακς για να αξιοποιήσουμε τον Γιάννη. Δεν μας παίρνει να κάνουμε τίποτα άλλο. Τον MVP του NBA έχουμε, ναι, δηλαδή. Ναι. Πού να προσαρμοστούμε στο παιχνίδι του Μπουρούση. Το κάναμε σε άλλες καταστάσεις όταν είχαμε τον Αντετοκούνμπο. Ωραία. Με το hipster. Ναι, και τον είχαμε τον Αντετοκούνμπο στη γωνία να περιμένουμε στο τρίποντο. Εντάξει. Προφανώς και θα ξεπατικώσουμε όλο το πλάνο των μπακς για να παίξουμε κάτι τέτοιο. Προφανώς. Έτσι. Και εγώ πιστεύω ότι έχουμε καλύτερες επιλογές από τους Bucks σε αποφάσεις με την μπάλα στα χέρια από Guard. Ναι, το είδα. Οι Bucks δεν έχουν ούτε καλάθι ούτε Σλούκα. Έτσι, αλλά οι Bucks έχουν Μπρουκ Λόπεζ και εμείς έχουμε Μπουρούση. Mm. Έτσι. Αυτές είναι οι μόνες μου ενστάσεις. Να ξέρεις, δηλαδή θα ήθελα να, ή τον Μπράμος ή τον Βασιλιάδη να είναι τουλάχιστον στην προεπιλογή και νομίζω ότι ο Μπράμος θα μπορούσε να είναι και στο δεκάδα. Γιατί πραγματικά έχει καλό. Βέβαια, ο Μπράμος έχει λίγο μια ιδιαίτερη σχέση με την Ελλάδα. Δεν ξέρω κατά πόσο θα ψινόταν και ο ίδιος. Διάβασα και διάφορα για το ότι δεν κλείθηκε ο Κουφός. Αλλά έκανε ένα ρεπορτάζ του Νίκου του Παπαδογιάννη, το οποίο δεν έχω κανένα λόγο να το πιστέψω. Ότι ναι, μεν γίνανε πολλές κουβέντες ο Σκουρτόπουλος. Γενικά πήγε αρκετές φορές στις Ηνωμένες Πολιτείες φέτος. Mm-hmm. Και για κουβέντα και με τον Κουφό. Ο οποίος όμως με την αλλαγή που έγινε στον πάγκο των Kings έμεινε χωρίς ομάδα και το τελευταίο καιρό δεν έβρισκε κανένας. Γιατί ψάχνει να βρει τον επόμενο σταθμό στο NBA. Τον ψάχανε από την εθνική ομάδα και δεν τον βρίσκανε. Οπότε. Πού είναι. Να σε καλά. Κώστας. Να σε καλά. Έχεις Κώστας. Δεν νομίζω ότι ταιριάζει κιόλας. Να ξέρεις. Δηλαδή δεν μπορεί να κληθεί μετά. Όχι. Δεν νομίζω ότι ταιριάζει σε αυτό που θέλουμε να κάνουμε. Ή τέλος πάντων να παίξουμε το περίπου το παιχνίδι των Bucks. Και νομίζω ότι ο Παπαγιάννης όταν θα παίζει. Θα παίζει όταν δεν θα είναι να το κουμπώ μέσα. Και θα δούμε και τον να το κουμπώ στο 5, λέω εγώ. Το κούμπο μπορεί να παίξει παντού. Δεν είναι. Ναι. Μπορούμε να έχουμε μια πεντάδα η οποία θα έχει Καλάθη, Σλούκα, Κόνιαρη ή Μάντζαρη, ναι. Θανάση Αντετοκούνμπο, Γιάννη Αντετοκούνμπο, ναι. Και Μπουρούση. Ή μάλλον όχι. Η Big Papa. Και Παπα-Νικολάου. Και Παπα-Πέτρου. Με Καλάθη, με Καλάθη και Σλούκα δεν γίνεται. Καλάθη, Μάντζαρη ή Κόνιαρη, θα σου πω εγώ. Ναι. Παπα-Πέτρου. Ναι. Θανάση και Γιάννη. Αυτή η ομάδα πώς θα φάει καλάθι, μπορεί να με εξηγήσει κάποιος. Ναι, όντως. Εφόσον βέβαια λειτουργεί κανονικά, δηλαδή, ο Σκορτόπουλος λέει, ας πούμε τώρα βλέπει, ας πούμε και λέει, τι έχω στη διάθεσή μου, ρε φίλε, τι παπάδες είναι. Αυτό σου λέω. Και οι δύο Αντετοκούνμπο σου δίνουν. Καλά, ο Γιάννης σου δίνει λύσεις από το 1 μέχρι το 5, οκ. Okay. Και ο Θανάσης σου δίνει λύσεις από το 3 μέχρι το 5. Δεν ξέρω. Α! Πώς έγινε έτσι αυτό, βέβαια. Πολύ γέρασε. Γιατί έτσι, τι είναι η φωτογραφία που χαλάει. Η φωτογραφία το χαλάει. Εντάξει, μεγάλο αριθμό. Ναι, οκ. Γκούγκου με κουλί. Αυτά με την εθνική ομάδα. Εθνική Ελλάδος, για. Η παρουσία και μόνο τον Αντετοκούνμπο
Εννοείται ότι δίνει πολύ πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον, όπως και το κάνουμε. Αυτό ξεκινάει Σεπτέμβρη, έτσι. Νομίζω ξεκινάει 30 Αυγούστου. Άρα θα τελειώσουμε Σεπτέμβρη. Ναι. Πότε θα κάνει διακοπές αυτό το παιδί, φίλε. Τώρα κάνει λίγο. Εντάξει, φίλε, τώρα έχει όλα του τα. Έχει και ένα μήνα μετά μέχρι καλά, ξεκινήσει. Καλά, και εμεί το... ότι η σεζόν στο NBA ξεκίνησε, τελείωσε για τον Αντοκούμπο πριν κανένα μήνα. Ναι, οπότε θα κάνει διακοπές. Okay. Ναι, αλλά πήγε 80 παιχνίδια και βάλε 100. Συμφωνώ. Σεζόν, okay. Συμφωνώ. Γι' αυτό έχει, ρε φίλε, γι' αυτό είναι και MVP του NBA και γι' αυτό έχει μαζί του τον τύπο που είδε με την πλούζα των Bucks. Ωραία δουλειά. Απλά ωραία δουλειά. Πολύ ωραία. Εμείς λέμε ότι έχουμε πάρα πολύ καλή ομάδα. Ναι, ναι, και το Ντοκούμπο και αυτό μας κάνει φαβορί για να διεκδικήσουμε πράγματα. Για... Και οι άλλοι είναι πάρα πολύ δυνατοί. Δηλαδή, χώρια των Ηνωμένων Πολιτειών, η Σερβία έχει υπερφούλ ομάδα και με πολλούς NBAers. Και σήμερα στο λέω εδώ 2 Ιουλίου, γράψτε το, σημείωσέ του. Βγει η προεπιλογή. Μπες τώρα στοίχημα.gr, τώρα μπες και δες νικητής μου τον μπάσκετ. Ωραία, ή τετράδα δεν ξέρω εγώ τι, και σου δίνω ένα dark horse αυτή τη στιγμή που λέγεται Καναδάς. Σήμερα 2 Ιουλίου θα με θυμηθείς. Καναδάς! Καναδάς. Και μπες μετά και δες ρόστερ Καναδά για το μοντομπάσκετ. Λοιπόν, το παγκόσμιο. 1-10 στη στοίχημα που έχουμε μπει και είναι μαζί μας, έτσι θα τα λέμε αυτά. 1-10 η Αμερική, οκ. Okay. Ναι, ναι. 30 η Γαλλία. Ναι. 40 ο Καναδάς. Ναι. 100 η Ρωσία. Σερβία που είναι. 150 η Τουρκία. Από στα κάτω το πήγες, Νίκο. Α, είμαι βλάκα, είμαι βλάκα. Συγγνώμη, οκ, πάμε παρακάτω. Λοιπόν, 1-10 η ΗΠΑ. 12 η Σερβία. Μάλιστα. 20 η Ισπανία. Πολύ ωραία. 30 η Γαλλία. 35 η Ελλάδα. 40 η Αυστραλία. 40 ο Καναδάς. 50 η Λιθουανία. Η Αυστραλία έχει πάρα πολύ καλό ρόστερ. Και μετά πάμε 100 Ιταλία. Α, το μην θα έχει πιο κάτω. Άλλη μακροχρόνια επιλογή στο μοντομπάσκετ πλην του νικητή έχουμε προς το παρόν ή όχι ακόμα. Νικητής, όχι. Νικητής okay, είπανε όχι. Και πιο μετά θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Νικητής είπα όχι 6,5 όπως καλό. Ναι. Ποιοτικό. Mm-hmm. Εμένα μου αρέσει. Ναι. Αν και αυτοί τώρα, φίλε, θα έχουν τώρα τη Παναγιά στα μάτια. Τη Παναγιά στα μάτια θα έχουν. Τώρα. Γιατί είπα. Γκρέκ Πόποβιτς, σεβασμός και εσύ αυτό. Οκ. Okay. Εντάξει. Θα έχουν δυνατή ομάδα για αυτή. Έχει να διαλέξει ο άλλος. Αλλά εντάξει, η εθνική για μετάλλιο μπορεί να πάει. Εσύ λες τον Καναδά, γιατί τον Καναδά όμως, Ρανίκο. Λοιπόν, μισό. Ρόστερ Καναδά. Θα μας διαβάσει τώρα. Ρόστερ Καναδά. Αχ, όχι, όχι, λάθος μπήκα. Αχ, όχι, όχι, όχι. Άσπρα πουλιά. Θα το βρω, ρε, θα το βρω. Λοιπόν. Σου διαβάζω τώρα ρόστερ Καναδά. Ναι. Ωραία. Ναι. Για να σου διαβάσουμε αυτό εδώ. Καταρχάς, προπονητής στον Καναδά είναι ο πρωταθλητής με τους Toronto Raptors, Nick Nurse. Α, αυτός είναι και εκεί, μάλιστα. Λοιπόν... Σε ποια μάδα της Ευρωλίγκα ήταν αυτός πιο παλιά, Μακάμπι, ή όχι. Δεν ξέρω ότι, αν ναι. Έχει δουλέψει. Έχει δουλέψει Ευρωλίγκα, νομίζω. Ναι. Σε staff Ευρωλίγκα. Ήταν στην πρώτη χρονιά της Ευρωλίγκα το 2000 στους τελικούς London Towers. London Towers. Λοιπόν, μάλιστα. Andrew Wiggins, Minnesota Timberwolves. Τρίσταν Τόμψον, Cleveland Cavaliers. Κόρι Τζόζεφ, Ινδιάνα Pacers. Τζαμάλ Μάρεϊ, Πεχτάρα. Καλός. Παστελάς, Denver Nuggets. Κέλι Ολίνικ, μεγάλη λατρεία από εποχές φόρουσε του Τριφύλλη, τον Celtics. Κέμ Μπίρτζα, τον θυμάσαι από τον Ολυμπιακό. Ωραία. Ντουάιτ Πάουλ από τους Mavericks που δεν τον ξέρω, να σου πω την αλήθεια. Ναι. Ο Γκίλγιους Αλεξάνδερ από τους Clippers, επίσης πολύ ενδιαφέρον guard. Μπρουκς από το Memphis Grizzlies. Ωραία. Και σου διάβασα μόλις 8 από αυτούς. Ναι. Ωραία. Έχει ακόμα. Έχει ακόμα. Ακριβώς. Καλή ομάδα. Ακριβώς. Δεν τη λες άσχημα. Είναι ομάδα η οποία έχει. Είναι ομάδα NBA. Και η Αυστραλία επίσης έχει πολύ καλή ομάδα. Και παίκτες. Και με παρουσία στο NBA και γενικότερα. Είναι αυτές οι δύο, Καναδάς και Αυστραλία, ίσως να είναι ομάδες που μπορούν να εμφανιστούν καινούργιες δυνάμεις, να το πω έτσι, ρε παιδί μου. Εμάς πώς μας έχει στοίχημα 30, είπες. 35. Ναι, 35. Θα μας έβαζε και λίγο παραπάνω, εγώ να ξέρεις. Πέμπτη είμαστε, μας δηλαδή. 50. Πέμπτη. Σιγά, ρε Νίκο. Τι σιγά, ρε φίλε, οι άλλοι είναι πολύ δυνατοί. Απλά εμείς λόγω του Ντοκούμπο αμέσως δυναμώνουμε πολύ. Τον οποίο στο Ντοκούμπο δεν έχουμε δει σε μεγάλο τουρνά με την εθνική ομάδα. Σεβασμός. Σεβασμός. Ναι. Σεβασμός. Εντάξει, γιατί ήρθε η ώρα του. Αυτό λέω. Είναι, δεν, εγώ τον βλέπω πάρα πολύ ωρεξάτο. Και από τη στιγμή που πλέον έχει ένα προπονητή που ορθώς θα προσαρμόσει όλη την ομάδα πάνω του. Μα ρε φίλε, δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο. Φώτη Κατσικάρη, καλησπέρα. Δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο. Ένα προπονητή στην Γκραν Κανάρια.
Επέστρεψε στην Ευρώπη, ε. Ναι. Πετυχημένο το πέρασμα του Τζαζ, λογικά. Εντάξει. Okay. Πήγαινε χρόνο εκεί πέρα, το έβαλε και αυτό το γραφικό του. Μ' άρεσε, ρε φίλε, πάρα πολύ. Γι' αυτό το συμπαθώ πολύ αυτόν τον άνθρωπο. Μια selfie που ανέβασε η Ευρωλίγκα. Μπείτε στον λογαριασμό τη Ευρωλίγκα στο Instagram. Που έχει ανεβάσει ο Ιτούδης selfie με όλου του προπονητέ τη Ευρωλίγκα από πίσω του. Είχε συναντήσει την Ευρωλίγκα σήμερα και παίκτε επίση. Δεν ξέρω τώρα με τι αφορμή. Αλλά υπήρχαν και τέτοιες selfie που βγήκαν σήμερα. Για πες. Τι ωραίος που είναι ο Ιτούδης. Τι ωραίος άνθρωπος. Δηλαδή, τι καθαρό πρόσωπο. Είπαμε, Νίκο. Άνθρωποι της εποχής μας. Είναι σημαντικό αυτό. Ναι, ναι. Δεν είναι τόσο εύκολο να το βρεις. Ωραία. Νέοι προπονητές, κανονικοί έτσι, άνθρωποι έτσι. Που χρησιμοποιούν το κινητό τους όχι έτσι, μόνο για να μιλάνε στο τηλέφωνο. Δηλαδή, το χρησιμοποιούν με διάφορους τρόπους. Ναι. Ωραία. Ο Γιασικεβίτσος έχει ανεβάσει βίντεο από την Κέρκυρα που πέφτει. Με GoPro από τσουλήθρα σε τέτοιο. Προπονητής Αλγύρης Κάουνας. Προπονητής Αλγύρης Κάουνας. Και ο Ντρου Νίκολας από κάτω του κράζει, τον κράζει και του λέει βάλε λίγο αντιλιακό ρε λαλάκα. Επειδή τον έχει συμπαίξει ο Παναθηναϊκός. Ακριβώς. Ναι. Αυτή η ψυχή που είναι. Νομίζω έχει σταματήσει. Ναι, έχει σταματήσει. Σε κανένα staff του NBA ή σε κανένα κολέγιο. Ναι, να σου πω τα αλήθεια, έχω χάσει τα ίδια. Ωραίο σουτέρο, Νίκολα. Παιχτούρα, ωραίο παίχτη. Γενικά ωραίο παίχτη. Στις τελευταίες καλές φουρνιές του Παναθηναϊκού που έκανε στην Ευρώπη παπάδες. Ναι. Βέβαια. Τότε που είχε λεφτά πάνω από αυτό. Τότε που είχε λεφτά πάνω από αυτό. Και τώρα βασικά πιστεύω είχε λεφτά, αλλά δεν βάζει τα ίδια. Ναι. Γιατί η Βιανέξ Νίκο δεν, δεν χάνει. Σταθερά. Διάβασα ότι έκανε την πρώτη εξαγορά σήμερα. Τα διάβαζα σήμερα, δεν ξέρω αν έγινε σήμερα. Υπό την προεδρία του Δημήτρη Γιανακόπουλου. Εξαγόρασε τέλος πάντων μια εταιρεία φαρμακευτική. Άσχημα ο Δημήτρης. Άσχημα την BG. Ναι, θέλω να σου πει ότι ρε παιδί μου τώρα. Και με τον Δημήτρη πια ξεκίνησε, υπήρχε για πρώτη φορά μια τέτοια εξαγορά. Ο Δημήτρης όσο μεγαλώνει οριμάζει, εντάξει, δεν είναι και πλέον ως πάτρια φαμίλιας εκεί πέρα το βλέπει διαφορετικά πιστεύω. Ναι, δεν το παίρνει και αλλιώς γιατί έχει ένα μια καράβι τεράστιο. Μια τεράστια αυτοκτορία να. Ναι, δεν μπορεί δηλαδή. Την διαχειριστεί. Δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο. Θέλοντας και μη πρέπει να οριμάσει. Δεν γίνεται. Ναι. Και έχει οριμάσει αρκετά σε σχέση με αυτό που γνωρίζαμε πριν χρόνια. Σωστά, ναι, έχει οριμάσει. Σε σχέση με αυτό που γνωρίζαμε πριν χρόνια. Ναι. Ένα δείγμα της οριμασίας του ήταν εκείνο το βράδυ κάτω από το, από το γραφείο δεν του. Δεν γίνονται παιδί, όλα, Νίκο, από τη μία μέρα στην άλλη. Αγγελόπουλο με το αυτοκίνητο. Δεν γίνονται όλα από τη μία μέρα στην άλλη, Νίκο. Είναι δείγμα ορίμανση αυτό. Τι να κάνουμε. Μας έχει δώσει τον 7.000 FM, δηλαδή τώρα. Ναι. Ναι. Είναι δείγμα οριμότητα και αυτό. Είναι λάτρης ενός συγκεκριμένου είδους μουσικής. Όχι, δεν έχω κανένα πρόβλημα με τη μουσική που ακούω, ίσα. Λέω για εκείνο το βράδυ που ήταν πριν 3-4 μήνες που κυνηγούσε ο Αγγελόπουλος με το αυτοκίνητο. 3-4 μήνες, πολύ είπα. 2 μήνες. Εντάξει, θα υπάρχουν και αυτά. Τι να κάνουμε. Ναι, σωστά. Σωστά. Υπάρχει και αυτή η τηλεόραση. Υπάρχει ένα φλογερό ταμπεραμέντο. Τι να κάνουμε. Ένας άνθρωπος που ζει αυτό που κάνει. Ναι. Αυτό είναι το βασικό. Αλλά δεν θα έβγαινε, να σου πω τώρα κάτι. Δεν θα ήθελες να βγεις έξω για ποτό με Δημήτρη Γιανακόπουλο. Όχι. Γιατί. Δεν νομίζω ότι μπορώ να αντέξω. Ο Μουρελής θα μπορούσε νομίζω να βγει μόνο. Καλά, εντάξει. Ναι. Μουρελής. Θα τον έπιανε. Πηγαίνει στον τύπου. Μου έχουν πει ότι ακόμα πηγαίνει. Πού πηγαίνει? Στον τύπου. Ένα κλαμπ στην Αθήνα τέλος πάντων που. Ανεβάζει και stories. Ναι. Δεν ήταν νοικιάζει μετά στο κυπάρι, δεν ξέρω. Μου είναι δικό του πλέον. Ναι, δεν ξέρω. Ο Μουρελής απλά είναι κλαμπ που είναι πολλά χρόνια στην Αθήνα αυτό. Με συγκεκριμένη μουσική κατεύθυνση. Ναι. Ωραία. Και μου έχουν πει ότι ακόμα και τώρα πηγαίνει. Όταν τέλος πάντων μπορεί να βρει. Χρόνο, γιατί όντως είναι σκύλος δουλειά, λένε οι πληροφορίες. Σε αντίθεση με άλλους μεγαλοεπιχειρηματίες, οι οποίοι δεν είναι και τόσο της δουλειάς, λένε κάποιες άλλες πληροφορίες. Ποιοι. Δεν έχει σημασία, ρε παιδί μου. Κάτω από 30. Κάτω από 30, τι κάτω από 30. Είναι επιχειρηματίες αυτοί. Ηλικία. Ναι. Πόσο μεγάλος επιχειρηματίας μπορεί να είσαι κάτω από 30, ρε φίλε, εκτός και αν στάθεις όλα έτοιμα μπαμπάς από 25 χρονών. Όχι, δεν αναφέρομαι σε αυτόν, ρε. Όχι, ρε. Αυτό είναι δεδομένο. Καταρχάς, δεν είναι επιχειρηματία. Αυτό είναι δεδομένο ότι δεν δουλεύει. Μα δεν είναι επιχειρηματία. Και δεν είναι και επιχειρηματία. Ναι. Ναι. Σωστό. Τέλος πάντων, μικρή σημασία έχει. Okay. Ποιο δικό μας καλό έφαγε. Α, ο τέτοιο, ναι, καλά, εντάξει. Εντάξει, αφιλεγγύη να κάνουμε. Ναι, όλη μέρα, δηλαδή, όλη μέρα θα κάθεται με το κινητό και θα τραβάει βίντεο και σήμερα θα. Σήμερα το απόγευμα, ναι. Δεύτερη μέρα προσέξει στην Ολλανδία, έχει ανεβάσει μόνο στο δύο θέματα. Είδε τραφίλε. Είδε τραφίλε, έτσι είναι. Έτσι είναι, τι νομίζεις. Ήταν πολύ συγκινητική στιγμή. Βέβαια, απεσταλμένος είναι. Πέρυσι την είχε ανεβαστεί. Απεσταλμένος είναι, ρε φίλε, πώς θα γίνει. Εγώ δεν έβαλα τα θέματα εγώ. Τώρα κάπου μας αμπουκώνει. Καλά κάνει, εντάξει, πρέπει να φάει κιόλας λίγο το βραδινό του, δεν γίνεται.
Το δικό μας δεν βλέπω να έρχεται ακόμα. Θα έρθει όμως που θα πάει. Θα πάμε σε λίγο στο break, το τελευταίο για σήμερα. Peaky Blinders βλέπω στην ΕΡΤ 2. Εντάξει. Είπαμε, παιδιά, η ΕΡΤ έχει ανέβει λίγο επίπεδο. Μέχρι και James Bond δείχνει. Σε ένα θα γίνω. Όχι μέχρι, όλο τον James Bond. Όλο, ναι. Τα βάζει ξανά. Τα βάζει, τελειώνει, τα ξαναβάζει δηλαδή. Τρομερά πράγματα. Θα βγει και άλλο τώρα του χρόνου, νομίζω. Ένα ακόμα με τον Daniel Craig. Για τον Άρη, λοιπόν, θα μιλήσουμε μετά από το διάλειμμα των 11.30. Αν έχει φάει ο Χρήστανθος και είναι σε θέση να μιλήσει. Γιατί μπορεί να χρειαστεί να χωνέψει λίγο. Έχουμε πραγματάκια να πούμε. Ήταν στην ουσία σήμερα η πρώτη μέρα του Άρη. Στην ουσία, και όχι στην ουσία που πονήκω, ναι. Ναι, στην ουσία. Η πρώτη μέρα του βασικού στάδιου της προετοιμασίας του με διπλή προπόνηση. Αύριο έχουμε και το πρώτο φιλικό 8 η ώρα είναι για τον Πάο. Πραγματικά δηλαδή. Ναι, με τη Φορτούνα Σιτάρτ. Ναι. Στις 8 η ώρα στο μαγευτικό Σιτάρτ, στο εξωτικό Σιτάρτ. Ανέβηκε σήμερα και ο Τζανακάρης με τα Ραβάνη. Θα μας τα πει και ο Χρήστανος βέβαια στην συνέχεια. Είχαμε και μια δήλωση από Παντελίδη, βλέπω για την. Πολύ κλεισέ, βέβαια. Εντάξει, okay, θα γίνει και αυτό. Μια δήλωση για, για την κλήρωση του πρωταθλήματος. Ναι. Δηλαδή την. Όχι, τώρα αυτή δεν μπορώ να τη διαβάσω. Θα δω τι είπε πραγματικά από περιέργεια. Για να δούμε τι είπε η Κρυσάβα. Για να δούμε. Το μαλλί κακό. Το σίγουρο είναι ότι κάποια στιγμή θα το αντιμετωπίσουμε όλοι οι ομάδες. Ξεκινάει η δήλωση. Πραγματικά. Τρομερή διαπίστωση. Με μια πρώτη ανάγνωση θα μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε βατό το πρόγραμμα. Όμως το πιο σημαντικό από όλα είναι να προετοιμαστούμε κατάλληλα, ούτως ώστε να παρουσιαστούμε έτοιμοι και να μπούμε το δεξί στο πρωτάθλημα. Στο μεταξύ, κανένας προπονητής δεν κοιτάει το πρόγραμμα του πρωταθλήματος. Ιούλιο μήνα, δηλαδή, νομίζω ότι ο μοναδικός τρόπος που οι προπονητές μπορεί να κοιτάνε το πρόγραμμα είναι όταν ξέρουν ότι έχουν στήξει μέσα στη σεζόν. Και λίγο, ρε παιδί μου, ξέρεις, μπορεί να προγραμματίζουν λίγο τα παιχνίδια, άντε όχι το επόμενο το και το μεθεπόμενο. Λίγο, το αυτό. Λίγο, εντάξει. Και εμείς καθόμαστε και κοιτάμε πρόγραμμα και λέμε τότε και καλό είναι το πρόγραμμα, όχι είναι δύσκολο, όχι είναι ζώρικο, όχι πότε θα παίξει με τον ΠΑΟΚ, πότε θα παίξει με τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό και δεν συμμαζεύει. Εγώ πιστεύω ότι αυτές οι ομάδες ασχολούνται καν με αυτό. Εγώ πιστεύω ότι αυτές οι δηλώσεις πάει ο προπονητής. Και λέει τον υπεύθυνο τύπου. Έλα, βάλε κάτι. Βάλε μία και τελειώσαμε. Τώρα ξέρεις εσύ τι να βάλεις, φτιάξε ένα μπλούτι σέντ, ένα κομπλέ και γίναμε. Εντάξει, αυτά τα κλεισέ. Είναι πολύ ψαγμένη λέξη για ποδοσφαιρικό νοικοκυριό. Δεν νομίζω να λέει κάποιο προπονητή ή και αθλητή του ποδοσφαίρου σε κάποιον εμπλούτι σέντ. Σωστό. Έτσι. Λοιπόν, εμπλουτίζουμε κι εμεί το πρόγραμμά μα με τη στοίχημα που είναι πάντα μαζί μα. Βεβαίω. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε για το τελευταίο μεσάωρο που λέει ένα φίλο. Λίμπερ 107,4. Πολλά μπάω το άξονα έρθει για να πω. Μπαλατέρ, πάμε για το τελευταίο κομμάτι της απόψινής εκπομπής. Νίκος Μοσχοβίτης, Νίκος Παπαδόπουλος. Στα μικρόφωνα, Χρήστος και όσοι στη ρύθμιση του ήχου, κάπονας Δελιβεράς ψάχνει να έρθει στο ραδιόφωνο για να μου φέρει κάτι. Θα προσπαθήσουμε να συνδεθούμε με την Ολλανδία. Ποτέ, καλά. Έχει πέσει τώρα πάνω από κανένα πιάτο. Αούα. Δεν μπορεί να πάρει ανάσα. Δεν, ναι, μην τον ξαναπάρει, άστον. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Ήταν πολύ δύσκολο να βγει. Λοιπόν, FM πιάνω τα μνήματά στο 54526. Μοναδικός τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή. Λοιπόν, είπαμε για τον ΠΑΟΚ. Είπαμε για τον Αντετοκούμπο. Είπαμε και τι δεν είπαμε. Ο Νίκος έχει εδώ πέρα τρελαθεί με αυτό το ντοκιμαντέρ που έχει το Sky. Ξενερώνω που το βλέπω τώρα, να ξέρεις. Ξενερώνει που δεν το βλέπει. Φύγε, φύγε. Πήγε να δέσω. Transfer analysis Douglas. Douglas, δεν τους είπατε εκεί πέρα στο ρεπέρας ότι είναι Douglas. Douglas Augusto. Εδώ πέρα ο συνάδελφος τα έχει πει. Πώς προφέρεται. Είχα πει, παιδιά, γιατί τον άλλον της Juventus, τον Κοντούλη, τον λέγανε όλοι Douglas Costa. Έτσι. Χαζοί ήταν όλοι αυτοί. Έτσι. Δεν ήταν. Όπως απεδείχθη. Πόση πιθανότητα σωτηρίας του Ολυμπιακού. Μάλιστα. Έχει εδώ πέρα το SDNA. Σωτηρίας του Ολυμπιακού. Ναι, δεν ξέρω τι γίνεται. Η Super League έχει μπάλα καινούργια. Και η μπάλα της είναι η Molten. Είναι αυτή που ήταν και στο Europa League, ρε. Αυτή δεν είναι η ίδια. Molten δεν έβγαζε, ρε φίλε. Στο μπάσκετ. Η Molten, κοίταξε να δεις τι γινόταν. Ήτανε, όταν ήμασταν μικροί, όποιος είχε μπάλα Molten ήταν ο υπέρ Νίκουλας, έτσι. Ναι. Λοιπόν. Τελευταία η Spalding έχει... είναι και στην Ευρώπη κυρίαρχος και αυτή η μπάλα που βλέπεις στα περισσότερα τουρνουά τέλος πάντων της FIBA, εκείνη που έχει κάτι κίτρινες, ένα κίτρινο σχέδιο πάνω, είναι πολύ κακή μπάλα. Πολύ. Γιατί γλιστράει πάρα πολύ.
Και είναι φοβερό ότι και στο Champions League που παίζονταν το έκαναν κουβέντα οι παίκτες. Και στην Τουρκία που παίζουν εκείνη την μπάλα γίνεται κουβέντα. Και τώρα στο Champions League από του χρόνου θα παίζουν με άλλες μπάλες. Wilson. Και η Μόρτεν έχει χωθεί στο ποδόσφαιρο. Έχει κάνει αυτή την μπάλα που ήταν πέσει στο Europa League. Μάλιστα. Και φέτος θα είναι και στο Super League. Τι Μόρτεν. Ναι. Μάλιστα. Σου λέει με τον μπάσκετ, παιδί μου, δεν έχουμε άλλο. Μας έπιασε το. Μας ξεπέρασε η τεχνολογία. Τι να κάνουμε. Ωραία. Τεχνολογία. Ναι, ρε φίλε. Είναι επιστήμη πλέον. Ας το γυρίσουμε στο ποδόσφαιρο. Οι μπάλες είναι επιστήμη, εντάξει. Ναι. Πλέον στην εποχή που βρισκόμαστε. Είναι επιστήμη να σπάμε και μπάλες. Να σπάτε βασικά ορισμένοι μπάλες ορισμένες φορές. Και αυτό είναι μια επιστήμη. Διαφορετική επιστήμη. Μια επιστήμη του δρόμου. Λοιπόν. Τα ντέρμπι του Άρη. Περίμενε, ρε φίλε. Θα δούμε μετά και τα ντέρμπι του ΠΑΟΚ. Την τρίτη αγωνιστική Άρης Παναθηναϊκός στο Κλούβι Κελίδης. Την τέταρτη ΠΑΟΚ Άρης. Την έκτη Άρης Ολυμπιακός και την ενδέκατη ΑΕΚ Άρης στο ΆΚΑ. Και τον δεύτερο γύρο, 16η αγωνιστική Παναθηναϊκός Άρης στο ΆΚΑ, Άρης ΠΑΟΚ στο Βικελίδης 4, 5 και 6 Ιανουαρίου. Δηλαδή ο χρόνος θα ξεκινήσει φοβερά. Ναι, εντάξει. Ολυμπιακός Άρης 19η αγωνιστική και 24η Άρης ΑΕΚ 15, 16, 17 Δευτέρου. Μάλιστα, μετά από του Αγίου Βαλεντίνου. Πριν γιορτή το μετωμένο. Για να δούμε τον τέρμι του ΠΑΟΚ. Θα μπω στο έγκυρο ΠΑΟΚ 24 που είμαι σίγουρος τι γίνει θέμα για τα ντέρμπι. Σιγά. Δεν θα γίνει ποτέ. Όχι ρε. Ο ΠΑΟΚ τρολάρει το Ζαμπά. Μάλιστα. Οκ. Okay. Από τον ΠΑΟΚ στον ΠΑΟΚ. Από αυτές οι δεκάδες δούλεψε. Το νέο τεχνικό επιτελείο. Έσπασε το φράγμα των 6 άνδρων εισιτηρίων. Mm-hmm. Ο Άρης έχει ακόμα 4,5. Μη μου πεις. Άντε. Τι λέει. Επαγγελματίας. Τι ρε. Βατό πρόγραμμα για τους πρωταθλητές. Οι πρωταθλητές με κεφαλαίο. Οκ. Okay. Δεν συγγράφει την ομάδα σου με κεφαλαίο, ρε φίλε. Δεν είναι δικιά μου απόφαση. Τη γράφεις ναι ή όχι. Άλλος το έχει αποφασίσει αυτό. Το πι είναι κεφαλαίο, όχι όλο. Ναι. Άλλος το έχει αποφασίσει αυτό. Ναι. Το να γράφει το Άρης με κεφαλαία, εγώ το ακολουθώ. Λοιπόν, κοίταξε, επειδή τα έχω εδώ μπροστά μου τώρα από την Νόβα, να σου πω λίγο κάτι, μη ζορίζεσαι. Τρίτη αγωνιστική Άρης Παναθηναϊκός. Τέταρτη αγωνιστική Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Την ίδια αγωνιστική ΠΑΟΚ Άρης. Πάτα φρένο. Ναι. Πάμε Ολλανδία. Ορίστε, ναι, γεια σας. Ναι, πάμε, καλησπέρα. Δεν είναι τυχαίο, φίλε, που μίλησες. Το μάτς περιέγραψε είναι το μεγάλο διπλό. Το Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, ε. Όχι, φίλε. Το Άρης Παναθηναϊκός. Αυτό με τα πισάκια. Το ΑΕΚ ΠΑΟΚ. Τα πισάκια του Ιντέγε. Αποχωρώ, κύριε Θωμαίδη, αναλαμβάνετε εσείς. Μάλλον στον μέθηση μακαρονάδα. Ήταν μεθυστική. Ρε φίλε, ήταν μεθυστική. Λέει, μιλάει ο Μοσχοβίτης και το πρώτο πράγμα που λέει το ΠΑΟΚ Άρης. Με προκάλεσε. Σε προκαλώ, μάλιστα. Γυρίσατε ή ακόμα στο Άρνεμ με Μασαμπούκα. Όχι, ρε φίλε, πρέπει να αρχίσουν να χωνέσουν τη μακαρονάδα. Α, βέβαια. Δύσκολες. Αυτές οι προετοιμασίες είναι δύσκολες. Τι. Δύσκολε τα σήμερα. Δύσκολες. Έγραψα και δύο κείμενα. Ναι, με έχετε σχίσει. Του χρόνου πάλι. Ξανά. Έχω κλείσει. Εννοείται του χρόνου. Έχω πάλι. Κλείσει για φέτος. Τελειώσαμε. Μάλιστα. Τι έγινε. Είναι πολύ υψηλό το επίπεδο των μικρών Ολλανδέζων. Πάρα πολύ υψηλό. Το φοβείτε. Τι εννοείς το μικρό. Α. Χρήστος. Δηλαδή, πολύ ψηλό. Τον 41 με 45. Κάτσε λίγο, σύντομα να ρωτήσω λίγο κάτι. Ναι. Δηλαδή, τώρα που βγήκατε εκεί πέρα βόλτα για ένα φαγητό, ξέρω εγώ, στο Άρνεμ, τρίτη βράδυ, θα μου πει και μια ώρα πίσω. Ακόμα εντάξει, δεν έχει φύγει πολύ αργά όπως είμαστε εμείς εδώ. Δεν πολύ αργά. Ακόμα δεν έχει νυχτώσει. Υπάρχει κινητικότητα, δηλαδή υπάρχει κόσμο ο οποίο κυκλοφορεί. Μάλιστα. Κυκλοφορούν κανονικά στο Άρνεμ. Τα χωριά αυτά εκεί που είμαστε πάνω στα Ντούρβε και τέτοια. Δεν υπάρχει κινητικότητα. Τη Δευτέρα το βράδυ εδώ στο Άρνεμ, δηλαδή. Δεν υπήρχε ψυχή. Σήμερα έχει κινητικότητα. Βέβαια τα μαγαζιά και φαγητό και τέτοια κλείνουν 10 η ώρα, έτσι. Καλά, ναι. 10 η ώρα, γεια σας. Ναι. Αλλά, εντάξει, πέρα ότι είναι πάρα πολύ ωραία η περιοχή και τα λοιπά και τα μαγαζιά και αυτά είναι διαφορετικά με την Ελλάδα. Και περιέργως ήταν ωραίο το φαγητό. Δεν είχα ακούσει καλά λόγια από τον κύριο Κόλκα, αλλά μάλλον πάει σε λάθος μαγαζιά. Όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Ναι. Δεν ξέρω να τρώει κοινό. Εντάξει, υποκειμενικά είναι αυτά χρήσιμα τώρα. Κάποιος θα φάει κάτι, δεν θα του αρέσει. Κάποιος άλλος μπορεί να ενθουσιαστεί. Τι να κάνουμε. Προφανώς εικάζω ότι έχει πάει στην ελληνική ταβέρνα του Άρνου. Κάπου έχουν ένα φίλο εκεί πέρα τα παιδιά που πήγαιναν κάθε χρόνο. Δεν ξέρω τι είναι αυτή. Δεν ξέρω. Είδες. Το έχει φορολογικό.
Όχι, όχι, όχι. Δεν είναι στο Άρνεμ. Κάπου αλλού είναι. Τώρα δεν θυμάμαι πού να σου πω την αλήθεια. Και δεν πρέπει να είναι ακριβώς ελληνική ταβέρνα. Εντάξει. Αν είναι κάτι άλλο. Πρέπει να είναι ένας Έλληνας που έχει ένα εστιατόριο εκεί. Όχι απαραίτητα ελληνικό. Θα κάνω διαφήμιση. Το Happy Italy που πάγαμε εμείς είναι εξαιρετικό. Happy Italy. Πες να δώσει ένα κατοστάρικο τώρα που το είπες. Άμα κανονικά πρέπει. Κανονικά δεν καταρχήν πρέπει ανταποδοτικά να μας κάνει τρία γεύματα. Αλλά τέλος πάντων. Τρία γεύματα, μάλιστα. Για πάμε στα του Άρη, χρήσαμε σιγά σιγά. Τι είχαμε σήμερα, γεμάτη μέρα, διπλές προπονήσεις, αφήξεις. Σήμερα είχαμε διπλή προπόνηση. Ναι. Κουράστηκε. Και κουράστηκε. Όπως λέει ο συνάδελφος. Είναι... Ο συνάδελφος που πρόσεξε, ο συνάδελφος που δεν έγραφε ούτε δύο. Είναι αδελφός μου. Εγώ φταίω, φίλε. Τα χαιρετίσματά μου και το σεβασμό μου να του μεταβιβάσεις. Εντάξει, φίλε, να τα βάσω στους δύο συναδέλφους με τους οποίους είμαι. Βεβαίως. Διπλή προπόνηση. Έτσι. Κούραση πολύ. Ναι. Σήμερα. Οι θερμοκρασίες, η διάρκεια των προπονήσεων. Ναι, όχι αυτή τη στιγμή, η διάρκεια των προπονήσεων. Δηλαδή στην πρωινή και το μαγειμένη, τι θερμοκρασίες είχαν περίπου. Η πρωινή είχε 18. Οκ, okay, καλά είναι, πολύ καλά. Με 18. Στην απογευματινή. Πάνω από τα ίδια. Ναι. Πάνω κάτω τα ίδια, έχει ένα αεράκι κρύο τώρα. Ναι. Τώρα περνάμε από ένα κόμπλεξ κινηματογράφο. Το κόμπλεξ του Λάσκαρη. Ναι, το Toy Story 4. Άντε, πες δες το. Στην Ελλάδα ήρθε. Ή έρθε χρήσατε, ναι, είναι και εδώ. Είναι και εδώ, μάλιστα. Λοιπόν, διπλές προπονήσεις, μία το πρωί, αρκετά πρωί, μία το απογευματάκι. Ναι. Το απόγευμα είδαμε και γκολάκια, είδαμε και σούτ, είδαμε, σπάσαμε τα δοκάρια των Ιούνιου Τσάκ, ακούσαμε. Καμιά 15 δοκάρια είχαμε. Ναι. Έχω ανεβάσει και 5 βιντεάκια στο Λαμπαουτάρης που δείχνουν αρκετά πραγματάκια. Ναι. Από τις θυμμένες φάσεις και έτσι μια πρώτη απόπειρα για ένα διπλό κατά κάποιο τρόπο. Ναι, ναι. Είμαστε τυχεροί στο έχουμε πιάσει μια καταπληκτική τρίπλα του Ιντέγια κάποια στιγμή. Γενικότερα υπάρχει διάθεση, υπάρχει όρεξη, όπως γίνεται πάντα το ξεκίνημα της προετοιμασίας. Το έχω πει κάθε χρόνο, το λέω, όποτε έχω πάει σε προετοιμασία, ότι αυτή είναι η περίοδος του μέλητος των προπονητών. Όλα μοιάζουν καλά. Όλα φαίνονται καλά. Όλοι έχουν διάθεση, όλοι έχουν όρεξη, κανένας δεν παραπονιέται, γιατί παίζουν όλοι. 30 λεπτά ο ένας, 30 ο άλλος, 40 ο ένας, 40 ο άλλος. Είναι η καλύτερη περίοδος για τον προπονητή. Αυτή. Ας το βοηθήσουν και τα αποτελέσματα, έχει καλώς. Διαφορετικά αρχίζουν προβλήματα μετά για κάθε προπονητή, όταν αρχίζουν τα επίσημα παιχνίδια, υπάρχουν απαιτήσεις. Μάλιστα. Εντάξει, ο Σάββας ο Παντελίδης βέβαια πέρασε από μια φάση πολύ δύσκολη στο περσινό πρωτάθλημα. Έχει κερδίσει με το σπαθί του την εκτίμηση πλέον του κόσμου και φαντάζομαι ότι και με καλύτερες μονάδες που διαθέτει φέτος αρχικά με όσους παίκτες έχουν έρθει θα τα πάει σχετικά καλύτερα. Καίγεται βέβαια και ακούει τον αντίπα κάθε βράδυ, δεν κοιμάμαι, γιατί δεν έχει αμυντικό χάφ αυτή τη στιγμή που να αντικαθιστά τον Σιώπη. Αυτό είναι ένα ζήτημα, είναι ένα θέμα. Με τους μέσους, ρε φίλε. Και η μία και η άλλη ομάδα δεν έχει μέσους. Ούτε ο Πάκ έχει μέσους, ούτε ο Άρης έχει μέσους. Τι φάσασες αυτή. Κοίταξε, ο Άρης το πρόβλημα δημιουργήθηκε από την παρουσιάστηκε η Αλάνια Σπορ και πλήρωσε τη δίδα στο Σιώπη. Γιατί αν είχε και τον Σιώπη ο Άρης αυτή τη στιγμή, για τα παιχνίδια με τους Κυπρίους θα ήταν πλήρη. Δεν λέω ότι είναι πλήρης για τη σεζόν. Ναι. Έχω κάνει την κουβέντα με τον Νίκο πολλές φορές. Λέω ότι θα ήταν πλήρης για τα παιχνίδια με τους Κυπρίους. Έχει μια χαρά στο Σεντερφόρ. Έχει μια χαρά οχτάρι, μια χαρά δεκάρια, μια χαρά επιθετικούς, μια χαρά ακραίους, μια χαρά μπακ με τον Σούντγκρεν, να τον υπολογίζουμε ότι θα είναι, ότι θα βρει τον τρόπο να μην παίξει με την ΑΕΚ και να παίξει με τον Άρη. Έχει τον Γκόρχουτ, έχει τα στόπερ του, πήρε τον Ρόουζ με μεταγραφή. Με όλα αυτά τα δεδομένα θα ήταν μια χαρά ο Άρης. Ναι. Για την εποχή δηλαδή που είμαστε θα ήταν πλήρης. Κάτι τέτοιο δεν συνέβη, μάλλον μετά την μεταγραφή πλέον δεν συμβαίνει αυτό και πρέπει να αναζητήσει μια επιλογή στα χαφ, αρχικά μία και άλλη μία όπως γράψαμε και στο Λαμπροτάρης για το σύνολο της αγωνιστικής περίοδου. Μάλιστα. Οπότε εκεί επικεντρωνόμαστε, εκεί έχει επικεντρωθεί άλλωστε και ο ίδιος ο Σάββας ο Παντελίδης, ψάχνει
ένα αγωνίως μαζί με το υπόλοιπο team, του σκάουτερ, τον αθλητικό διευθυντή, να βρεθεί ο ένας αθλητικά ποδοσφαιριστής και στη συνέχεια να δούμε και για τους υπόλοιπους. Ωραία. Μάλιστα. Αυτά αύριο... γιατί μπαίνω και στο υπόγειο πάρκινγκ τώρα για να φύγω. Περισσότερα αύριο, έχουμε και το φιλικό 8 ώρα να φύγουμε. Έχουμε... Αύριο το πρωί θα έχω στην Τρόικα, θα έχουμε στην Τρόικα ανταπόκριση. Ωραία. Yeah, έχει προπόνηση το πρωί. Το πρωί δεν έχει προπόνηση, όχι. Ωραία, εντάξει. Έγινε. Να είστε καλά, κύριε Χρήστο, δεν είστε καλά. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Θα τα πούμε αύριο. Λοιπόν, αυτά είναι όλα για το Χρήστο Τσαλτίδη. Δεν έχει πολλά. Εντάξει, αυτά. Περισσότερα αύριο με το φιλικό κιόλα. Χασισοφυτία δίπλα σε μοναστήρι έστησαν θεοσεβούμενοι καλλιεργητέ στην Ινόη. Στην Ινόη. Λοιπόν, βλέπουμε εδώ πέρα, ναι. Τη θεία, διαβάζω στο Λούμπεν βέβαια, γι' αυτό θα καταλάβετε και τον τρόπο που είναι γραμμένο το κείμενο. Τη θεία φώτιση για τη φωτοσύνθεση των δεντρακίων τους φαίνεται πως επιζητούσαν υπεύθυνοι μιας φυτείας κάναβης στην Ινόη Αττικής. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, το θεοσεβούμενο κρου είχε εγκαταστήσει τη χασισοφυτεία του δίπλα σε ένα μοναστήρι στη Μονή Οσίου Μελετίου στην Ινόη. Το γεγονός αυτό έγινε αντιληπτό από τον εχθρό της πίσεως που λέγεται Δίωξη Ναρκωτικών, η οποία μετά την καρφωτή από κάποιο ρουφ έκανε τα ξημερώματα της περασμένης Παρασκευής 28 Ιουνίου έφοδο στο χαρούμενο αγρόκτημα που είχε τοποθετηθεί μέσα σε μια έντονη δασωμένη περιοχή κοντά στο τοπικό παράκτημα του κυρίου. Από τους human resources της επιχείρησης, ο απολογισμός ήταν η σύλληψη ενός 50χρονου Αλβανού με τους associates του να αναζητούνται. Πού? Λοιπόν, επίσης οι άνδρες δίωξης κατέσχεσαν 930 δεδρύλια κάναβης, πορε φίλε, ύψους από 0,10 έως 0,95 μέτρα, αλλά και υλικοτεχνικός εξοπλισμός για την καλλιέργεια των δεδρυλίων. Ο φύλακας του αγροκτήματος, ο οποίος επιμελούνταν την καλλιέργεια και την προστασία του, οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πλημμυλιωτικών Αθηνών, από όπου και παραπέμφθηκε για κύρια ανάκριση. Και από κάτω έχει ένα βιντεάκι με τραγούδι της Μαριός. Καλό. Και να δεις πώς λέγεται ένα που πρέπει να χάσει κλείδι, τέλος πάντων. 930 δεδρυλία. Τώρα, φίλε. Δίπλα στο μοναστήρι. Τρομερά πράγματα. Εκπληκτικά. 930, ρε φίλε. Συγκρίτη όμως. Κότες είστε, δεν πάτε να δείτε τι γίνεται εκεί κάτω. Η αστυνομία, γιατί ξέρετε ότι εκεί πέρα έχει. Τι έχει, ρε φίλε, εκεί πέρα. Εκεί πέρα είναι άλλη νόμη. Ένα πολεμικό τώρα, εντάξει. Ναι, δεν είναι. Έλαβε υπερβολικέ τώρα. Υπερβολικέ τώρα, να πούμε εκεί πέρα κάτω. Να πούμε. Τα έχεις δει, ξέρεις. Έχω άνθρωπο που ξέρει. Μάλιστα. Δεν είπα ότι έχω άνθρωπο που έχει. Γιατί δεν κάνει κάτι αυτός που ξέρει. Όχι, δεν έχει πρόβλημα. Τι είναι, δεν έχει πρόβλημα. Δεν απασχολεί. Ας έχουν, λέει, οκ, τι θα κάνουν. Α. Αφού λέει χρησιμοποιείται λίγη για φαρμακευτικούς λόγους. Είναι άλλη φαρμακευτική κάναβη, ρε φίλε. Ναι. Η άλλη αυτός έτσι λέει. Φάρμακο, λέει. Φάρμακο. Ναι. Φάρμακο, λέει, έχουμε εδώ πέρα. Το καλύτερο φάρμακο. Κρέπα δεν έρχεται. Παρά 10 είναι. Έχουμε άλλα 10 λεπτά. Εντάξει, ποια κρέπα, ρε Νίκο, δηλαδή τώρα. Δηλαδή. Πεινούσε, ρε φίλε, γιατί να φας κρέπα. Ναι, κρέπα. Δεν ήμουν αντεμή, ρε παιδί μου. Και... ξενέρω τα πράγματα που υπάρχουν. Και βρήκα μια κρέπα προφιτερόλ. Άντε καλά. Κρέπα προφιτερόλ. Να δω λίγο τι γίνεται. Ή φάει προφιτερόλ ή φάει, ρε φίλε, μια κρέπα. Τι πάει να πει κρέπα προφιτερόλ. Φάω και τα δύο. Έχει και σου μέσα. Είναι αυτή η κρέμα, πώς τη λένε. Η... πατισερή. Κρέμ πατισερή. Κρέμ πατισερή. Βέβαια. Κέντρος, κεντρική συγκέντρωση στην Πάτρα. Έλα, ρε ζωή. Αυτά. Πλαίσια ελευθερίας. Πρέπει να τα δείχνουν τα κανάλια. Είναι ναι, στο πλαίσιο. Ναι. Τι ωραία background που έχει από πίσω ζωή όμως, ρε φίλε. Η γέφυρα που είναι. Μάλλον είμαστε κάτω από τη γέφυρα. την έχει περάσει από τη γέφυρα, Νίκο Βαδόπουλο. Έχει πληρώσει και εσύ τα 13 ευρώ. Αλλά λέει ότι άμα γυρίσει μέσα στο επόμενο εξάωρο, λέει δεν πληρώνει, λέει πάλι. Δηλαδή, ρε παιδιά, συγγνώμη, κατά τη Θεσσαλονίκη θα γυρίσουμε στο επόμενο εξάωρο. Τι είμαι. Εντάξει. Γιατί άλλο ρε παιδί μου λέει ότι έχει δουλειέ, πηγαίνει, έρχεται καθημερινά και παίρνει. Όμω θυμάμαι να κατεβαίναμε σε Ζάκη στο δυο φίλοι μα στο αυτοκίνητο. Και φτάνουμε πια στο όριο και περνάμε και ασπρίσαμε όταν μα είπε το. 13 και 20. Εμείς ήμασταν προετοιμασμένοι, το ξέρω. Όχι, εμείς ξέραμε ότι είναι ακριβά. Δεν ξέραμε ακριβώς το πόσο. Ναι, ωραία. Και από το που λέει 13 και 20, ξέρεις, ήταν δύο τύποι που κοιτούσαν έτσι. Σου λέει τώρα τι γίνεται εδώ πέρα, ρε φίλε. 13 και 20. Τέλος πάντων. Αλλά τις ωραιότερες γέφυρες υπάρχουν στον κόσμο. Ναι. Και τεράστια επίσης. Δηλαδή ανεβαίνεις και λες, ρε παιδί μου, προχωράω πάρω στη γέφυρα. Πολύ 1,5 λεπτό. Στο Μανχάταν τρέπονται που έχουν τη δικιά τους δηλαδή τώρα, ας πούμε. Ναι. Έχουμε ρίο αντίρρηση. 1,5 λεπτό, πολύ είπα. Ούτε ένα λεπτό δεν είναι. Ένα λεπτό. Για να την περάσει. Ένα λεπτό. Ναι. Κοίτα, σαν εμπειρία, ρε παιδί μου, σαν θέαμα είναι ωραίο.
Είναι μια ωραία γέφυρα. Αλλά και τα 13 και 20 ναι. Νίκο όμως. Αλλά για 13 αλμυρό. Και 20 τώρα πήγαινε και 13 και 20 έλα. Ναι. Γιατί δεν είναι αυτό που λέει ο Νίκος. Δηλαδή εμείς τώρα ας πούμε ερχόμαστε από εδώ. Θα πάμε για 6 ώρες κάτω και θα γυρίσουμε ας πούμε πίσω. Δεν γίνεται. Ναι. Άλλο εκείνοι που δουλεύουν. Mm-hmm. Το καραβάκι υπάρχει ακόμα. Νομίζω πως ναι. Λέω άλλο γιατί πλέον 13-20 θα πάρω καραβάκι. Τώρα δεν ξέρω βέβαια πώς είναι και η τιμή στο καραβάκι. Και δεν ξέρω κατά πόσο είναι και πόσο μεγάλη συχνότητα έχουν φίλε τα δρομολόγια. Ναι, ενώ. Έχω μπει και στο καραβάκι όταν ήμουν μικρό. Αλλά δεν θυμάμαι. Δεν θυμάμαι. Άκουσα το καραβάκι, δεν έχω ποτέ. Μόνο με αυτοκίνητο το έκανα. Ναι. Και το έκανα λόγω Άρη, γιατί είχαν πάει δύο φορές. Μία να παίξουμε με τον Πανηγιάλη, μία με την Παναχαϊκή. Mm-hmm. Και περάσαμε από εκεί αναγκαστικά. Η μεγαλύτερη ανακάλυψη για εκείνες τις περιοχές είναι η Ιωνία Οδός. Ολοκληρώθηκε. Ναι, ναι. Όχι, με Ιωνία Οδό δεν έχω. Με Ιωνία Οδό έχουμε κάνει να πάμε στην Πάτρα 4 ώρες και 40 λεπτά. Και 45. Ναι. Πολύ ναι. Καλά. Πολύ τίμια. Mm-hmm. Είναι μεγάλη ευκολία. Και δεν έχει και πάρα πολλά διόδια από εκεί. Από εκείνη την πλευρά. Δεν είναι όπως η Εθνική Οδός που μέχρι να φτάσει, ας πούμε, στη Λαμία έχει δώσει 18 ευρώ σε διόδια. Mm-hmm. Εντάξει. Από εκεί είναι νομίζω 2 μέχρι τα Γιάννενα. Και έχει άλλο ένα πριν φτάσει στο χοντρό τσιβί που είναι το Ρίο Αντίλιο. Εκπληκτικό. 13 το Θεό. Για να περάσει μια γέφυρα. Αχ, Θεέ. Να σου πω. Ελλάδα μου, Ελλάδα μου. Έχει υποθεί τώρα αυτό βλέπω. Έχει υποθεί η σημερινή σε αυτή τη συνέντευξη που είπε και πριν του Τσίπρα στο Sky. Η τρομερή ατάκα από τη ΣΥΕΚΟ Σιόνι που πραγματικά δηλαδή έχω συλληνιστεί. Εγώ δεν κάνω αντιπολίτευση, είμαι δημοσιογράφος. Δεν είμαι εγώ του πνεύματος, εγώ είμαι του ενωπνεύματος. Γαλάζια μάτια, μαύρα μαλλιά. Εντάξει, κοίτα, θέλοντας και εμεί τώρα τη συνδέουμε με τον σύζυγό της και τις πολιτικές. Έτσι. Τι θέλοντας και εμεί, ρε φίλε. Δεν έχει θέλοντας και εμεί. Τη συνδέουμε με τον σύζυγό της. Τι να κάνουμε. Ο οποίος είναι πολύ cool τύπος εδώ μεταξύ. Εντάξει, είναι καλό παλικάρι. Είναι, cool, είναι καλό παλικάρι. Mm-hmm. Ναι, ειρωνεύεις γενικότερα τον Παγκογιάννη, δεν μπορώ να καταλάβω τον λόγο. Καθόλου. Είσαι έστω, τον συμπαθώ και πάρα πολύ. Συνεχίζει να ειρωνεύεις. Όχι, δεν τον ειρωνεύομαι. Δεν τον ξέρω τον άνθρωπο, ούτε έχω παρακολουθήσει το έργο του. Από αυτά που βλέπεις. Απλά πιστεύω ότι αργά ή γρήγορα και αυτός κάποια στιγμή θα είναι πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Έχει κάποια στιγμή και αυτός μπορεί να γίνει και πρωθυπουργός. Ναι. Εντάξει. Αυτός είναι μετά πιο... θα κάνει κάποιο παιδί, μπορεί και αυτός μετά κάποια στιγμή σε κάποια χρόνια να είναι πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Έχει παιδιά. Ωραία. Α, έχει. Έχει παιδιά. Ναι, εντάξει, όταν περάσουν τα χρόνια, οκ. Okay. Ναι. Όχι τώρα άρα που είναι τα... μικρά, ξέρω εγώ. Άρα εσύ, ρε παιδί μου, τα βάζει με τα τζάκια. Καθόλου μου, είναι πάρα πολύ ευχάριστο. Είναι κάτι πολύ ωραίο. Όπως λέει, όπως έβγαλε και ένα έξυπνο σλόγγαν βέβαια του ΣΥΡΙΖΑ, ήταν αυτό, οφείλω να το παραδεχτώ. Στις 7 Ιουλίου δεν ανάβουμε τζάκια. Ναι. Ανατριχιάσαμε. Ανατριχιάσαμε. Είναι χιούμορ. Είναι ναι. Χιούμορ. Καλά, χιούμορ είναι, οκ, okay, αλλά. Σαν τον άλλο σήμερα στην εκκλήρωση τη Super League που θέλαμε το Χρήστο πραγματικά δηλαδή να κάνουμε με τόσο στον αέρα. Τι είπε. Και πριν ξεκινήσει η κλήρωση, να... θα αποκαλύψω κάτι. Κύριε Κοσμίδη, θα το πω, λέει. Δεν είναι... Όχι η Κοσμίδη, τον άλλον λέγε. Ο Κοσμίδη θα μιλούσε πάνω, λέει, θα το πω, λέει, για να το μάθουν και οι εκπρόσωποι των ομάδων. Να ξέρετε ότι όλοι θα παίξουν με όλου. Αστιακή. Αστιακή, χιουμοράκι. Χιούμορ, εκείνη τη στιγμή δηλαδή ήθελα. Δεν ξέρω, θα βαρώ το κεφάλι μου εδώ πέρα στο τζάμπ. Χιουμοράκι, ρε φίλε, έτσι είναι. Πω, τι χιούμορ είναι αυτό, δηλαδή. Τι φαντασία, δεν παδεστία, ανταστία. Δεν έρχεται η κρέπα, Χρήστο. Δεν έρχεται η κρέπα. Ο Ζαγόρας ήρθε. Την ανεβάσει αυτό. Τι φάει κιόλα διαδρομή. Μέχρι να πάω στο αυτοκίνητο, θα τη φάω. Πιστεύω ότι τζαλακού. Δεν έχω θέμα. Νίκο, δεν τη βλέπω να έρχεται η κρέπα, φίλε, μέχρι να φύγουμε. Κοίτα, βασικά, αν δεν τσαλακώσω κρέπα, δεν φεύγουμε, να ξέρει. Πρώτα θα φάω και μετά θα φύγουμε. Δύσκολα σε βλέπω. Δύσκολα σε βλέπω. Το εφούντι έλεγε 40 λεπτά. Έχουν περάσει. Πολύ άργησε. Κάτσε το στείλω μήνυμα. Πάρτε την πίσω. Λοιπόν... Στείλ τους... Τι να σου πω. Σχόλιο. Δεν πειράζει παιδιά. Και αύριο μέρα είναι. Κράτατη. Ναι. Κράτατη. Και φέρ την αύριο. Λοιπόν, για να δούμε αν έχει τίποτα τελευταίο. Αλλιώς θα κλείσουμε σιγά σιγά. Επί του πιεστηρίου θα λέγαμε Νίκο. Μένει στην έρτη Παναθηναϊκός. Αποκάλυψη. Το είπε ο Κόλλας πριν, ρε φίλε. Ωραία. Πρώτα εγώ το είπα. Πρώτη εμείς. Κυριολεκτικά κιόλας. Στο μεταξύ διαβάζω. Εν τω μεταξύ, 3,5 ώρες είδα εγώ αυτό. Θα το πεις. Έχετε, ρε φίλε, Βραζιλία-Αργεντινή. Το σκέφτηκα. Είναι Βραζιλία-Αργεντινή, αλλά δεν θα την παλέψω. Θα κάτσω να δω λίγο. Θα κάτσω να παλέψω. Πώς το λένε. Στο μεταξύ, ότι αύριο. Ήρθε ο άνθρωπος. Ξέρεις ότι αύριο έχει. Σύσκεψη της Football League 2, της Super League 2,
χωρίς να έχει τελειώσει τυπικά το κομμάτι του τηλεοπτικού, που υποτίθεται Super League 2 έγινε, γιατί θα είχε τα συγκεκριμένα έσοδα τέλος πάντων από την ΕΡΤ, κάτι το οποίο είναι υπογραφή αύριο. Αυτό δεν έχει υπογραφεί ακόμα. Και Super League 2 θέλουν να μαζευτούν για να δουν πότε θα υπογραφεί και να τελειώσει το τυπικό, γιατί αλλιώς δεν υπάρχει λόγος ύπαρξης. Έλα ρε Νίκο, έλα ρε αγόρι μου. Έλα. Είχαμε θέμα. Μας τη φάγανε. Έτσι, λέει, μεγάλη την κόβω. Μας τη φάγανε. Τι μας τη φάγανε. Ήρθα λέει και ξανά έφυγα για να πάω να πάρω άλλη. Λάθος. Έγινε λάθος λοιπόν στην παραγγελία. Μόλις έφυγε το παιδί. Μόλις έφυγε το παιδί. Ένα unboxing τώρα κάνουμε εδώ πέρα. Ναι, πολύ είναι τίμιο. Πολύ ραδιοφωνικό αυτό που κάνεις. Πολύ ωραίο. Ο Χρήστος χασμουργείται στον αέρα. Ιδρωσέ. Ιδρωσέ η κρέπα, πώς την βλέπεις. Πω, τι γίνεται. Ιδρωσέ, ίδρωσε. Εντάξει, οκ. Ιδρωσέ. Λοιπόν. Άκουγε αυτό που έλεγα πριν. Όταν πήγες. Όχι, τι. Ότι σε Super League 2 περιμένουν αύριο να υπογραφεί η σύμβαση με την ΕΡΤ, γιατί αν δεν υπογραφεί η σύμβαση με την ΕΡΤ, δεν μπορεί να υπάρξει Super League 2. Πραγματικά, ναι. Γιατί έγινε μόνο και μόνο γιατί η ΕΡΤ πληρώνει. Έχουν ποντάρει πολύ σε αυτά τα λεφτά ήδη αρκετές ομάδες στην δεύτερη εθνική. Και μοιράζουν προκαταβολές και συμβόλαια. Έμα, ρε φίλε, άμα ο καθένας πάρει ένα εκατομμύριο. Τόσο δεν είναι το ποσό πάνω κάτω. Έτσι. Όχι, ένα εκατομμύριο δεν είναι πολλά. Όχι, είναι ανάλογα. Πρόσεξε, για παράδειγμα. Ο Απόλλων Σμύρνης, ναι, θα πάρει ένα 200. Πλάκα κάνεις. Έβγαλε όλη τη χρονιά. Ο Εργοτέλης θα πάρει 8 κατοστάρικα. Γιατί και ο Εργοτέλης έβγαλε όλη τη χρονιά. Όλη την καλή χρονιά. Τελειώσαμε. Με την ΕΡΤ. Οι παράγοντες δεν χρειάζεται να βάλουν ευρώ. Ναι. Καταλαβες. Αλλά αυτό δεν έχει υπογραφεί ακόμα. Όχι. Κάτι τέτοιο να γίνει αύριο από ό,τι έβλεπα. Ναι. Τέλος πάντων. Okay. Λοιπόν, ήρθε και η κρέπα του Νίκου. Πάμε να φύγουμε. Εντάξει. Ευχαριστούμε τη στίχημα που ήταν μαζί μας. Μάση που είχαμε έναν ακροατή, η κρέπα του Παπαρέγκα. Νομίζω υπάρχει ακόμα ακροατής αυτός. Στο Λίμπερο βεβαίως. Ναι. Λοιπόν, ακολουθεί Γεώργιος Ζαγόρας. Καλά τα λες. Ήρθε. Ρε φίλε, μόλις είπαμε το όνομα, γκράου ανοίγει η πόρτα. Λοιπόν, εμείς ραντεβού αύριο ξανά εδώ στις 10. Όριστε. Μυστικό είναι. Μυστικό είναι αυτός. Κάτσε. Δεν τολμάει να έρθει μέσα στο στούντιο. Απ' έξω μόνο. Μπορεί να έχω πει ότι είμαι εδώ τις 11 κάπου. Α, σωστά. Μπορεί να πετάξει στο περίπτερο πήγες, Γιώργο, για να πάρεις. Δεν ακούω όμως. Για να πάρεις μαστίχες. Πήγες στο περίπτερο για να πάρεις μαστίχες και γύρισες. Πετάχθηκε κάπου και ήρθε αυτό. Σοκοφρέτες. Λοιπόν. Ραντεβού αύριο ξανά στις 10. Ακολουθεί η ζούγκλα του Γεωργίου Ζαγόρα. Ξεκινάει σε λίγο και τελειώνει όταν το επιτρέψετε εσείς. Καλό σας βράδυ.